Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Δευτέρα σήμερα, 30 του μηνός, Οκτωβρίου φυσικά, και μαζί σας είναι στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης, μαζί μας είναι ο Αντώνης ο Παπαντονίου, Ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Συνάδελφος. Θέλουμε πολύ ακόμα. Οικονομολόγος. Λοιπόν, σήμερα να πούμε καταρχήν, έτσι να ξεκινήσουμε λιγάκι, μάλλον να δώσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, να το ξέρουν οι φίλοι όσοι θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, τέλος πάντων να επικοινωνήσουμε την εκπομπή, είτε θέλουν να βγουν ζωντανά είτε όχι. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676. 210-34-28-676. Παράλληλα, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, να στείλει κάποιο μήνυμα, μπορεί να το κάνει στο email της εκπομπής, στο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο γράφεται με PH, and, αυτό. Με K, K. Όχι, K, με C. K, με C. Με C, PH. Στο μικρόφωνο παπάκι gmail.com. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα, να το σχολιάσουμε ή όχι, ανάλογα βεβαίως το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Σήμερα βεβαίως θα ξεκινήσουμε, για να συγχωρεί η παρέα, να ξεκινήσουμε μια είδηση που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί η είδηση ότι επίκυνται εντάλματα σύλληψης σε στενούς συνεργάτες του Τραμπ. Αν συμβεί αυτό, και είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, διότι ο Τραμπ αντέδρασε με πανικόβλητο τρόπο, θα έλεγα. Βγήκε, έκανε επίθεση στον Κλίντον, μάλλον στην οικογένεια Κλίντον και όλα αυτά. Πράγματα με αήθη τρόπο, αήθη εννοώ όχι για το είδος του, για το είδος για τον του ίδιο Τραμπ, δεν για το είναι, ύφος, αλλά για τα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ. Δηλαδή υπάρχει ένα political correct, ας πούμε, για το που πώς εκφράζονται. Ναι. Δηλαδή δεν βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για να βρίζει τους αντιπάλους του. Μπορεί να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Δεν είναι καλά πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, αλλά αυτό δείχνει ένα πανικό στο Λευκό Οίκο. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δηλαδή συλληφθούν οι πρώτοι συνεργάτες, τότε μιλάμε για προσπάθεια ανατροπής του Τραμπ. Δηλαδή προχωράμε σε κάτι ανάλογο που έχει γίνει ξανά με τον Νίξον. Με τον Νίξον, ακριβώς. Λοιπόν, τότε ήταν η περίπτωση του Watergate. Ανάλογη είναι. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Αμερικάνο Πρόεδρο, τον Νίξον τότε, τον έδιωξαν όχι για την εμπλοκή του στο Watergate, αλλά για την προσπάθεια του Λευκού Οίκου παρεμπόδιση στη δικαιοσύνη. Ναι. Ανάλογο κατηγορητήριο στοιχειοθετείται και σήμερα εναντίον του Τραμπ. Στην περίπτωση τώρα της εμπλοκής με τη Ρώσικη Μαφία. Αυτό το πράγμα ντύνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εμπλοκή της Ρωσίας στις εκλογικές διαδικασίες των ΗΠΑ. Στα εσωτερικά της ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι το αιτιολογικό, δηλαδή, για τη σύλληψη των συνεργατών. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα αυτός που είναι, και εδώ θα έχει σημασία μας, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε λιγάκι, έχει μεγάλη σημασία για μας. Ένας από αυτούς που έχει φωτογραφηθεί ότι είναι ο πρώτος που θα πάει μέσα, είναι ο αγαπημένος σύνδεσμος της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών πολιτικών κομμάτων με το Λευκό Οίκο. Είναι αυτόν με τον οποίο συναντούνται πρώτα τόσο οι απεσταλμένοι της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι απεσταλμένοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου. Οι πρώτοι. Και τι λένε τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και το όνομα αυτού. Δεν θέλουμε να το πούμε. Δεν θέλεις να το πεις. Εντάξει. Όταν βγει. Θα το διαβάσουμε. Η σύλληψη, όταν βγει αυτό, θα τα ακούσουμε. Και τότε θα πούμε ποιος είναι αυτός και πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ποιοι έχουν συναντηθεί μαζί του. Και γιατί δεν αποκαλύφθηκε η συνάντηση αυτή, όπως για παράδειγμα θυμάστε την περίπτωση όπου κυνηγάγανε οι δημοσιογράφοι τον κύριο Παπά με τον κύριο Χριστοφορίδη στη Νέα Υόρκη, που έγινε, πιάσανε ένα δημοσιογράφο, ναι, ο οποίος τους κυνηγούσε από πίσω, μάλλον προσπαθούσε δηλαδή να τους παρακολουθήσει, ναι, ναι, ώστε να καταγράψει συναντήσεις προ
της τωτινής επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα, προετοίμαζαν και τον πιάσανε με περούκα, ιστορίες κτλ. Και τότε είχαμε βγει και έχουμε πει αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, άλλο κρύβεται πίσω, διότι δεν νοείται να επέμβει η αστυνομία, η αμερικανική αστυνομία, για μια απλή υπόθεση παρακολούθησης, ακόμη και αν τον πιάσει αυτόν που παρακολουθεί, υποτίθεται, με περούκα. Δηλαδή δεν είναι πράγμα. Για να επέμβει η αστυνομία και να επέμβει μάλιστα η αμερικανική αστυνομία ή η αμερικανική ασφάλεια, δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είχαν επέμβει, μετά από καταγγελία κάποιον, το συγκεκριμένο του κυρίου Παπά και του κυρίου Χριστοφορίδη, σημαίνει ότι υπήρχε λόγος πολύ πιο σοβαρός. Πολύ πιο σοβαρός. Αργότερα, τέλος πάντων, η αγορά, όπως λέμε, η αγορά, ειδικά, αυτό είναι το καλό όταν έχεις κάποιες σχέσεις, ας πούμε, με μεγάλες αγορές, όπως για παράδειγμα είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το χρηματιστήριο του City. Οι χρηματαγοράζεις δηλαδή. Επειδή εκεί πέρα παίζονται τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των υπολήψεων πάρα πολλών πολιτικών, ακούγονται πολλά. Δηλαδή, λέγονται πολλά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τότε βεβαίως επικεντρώθηκε η συζήτηση στο γύρω από τη χρηματαγορά, πώς το λέγανε παλιά στην Κωνσταντινούπολη, στο χαβιαροχανείο. Δηλαδή, ποιο ήταν το χαβιαροχανείο πριν μπει στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο μάλιστα το είδησαν οι Γάλλοι, όχι τυχαία, δίνοντας τα πρώτα δάνεια στο Σουλτάνο, αλλά αυτά είναι ιστορίες. Έξω λοιπόν από το χαβιαροχανείο, έξω από το χρηματιστήριο, υπήρχε το χαβιαροχανείο. Δηλαδή συναντιόντουσαν οι μεγάλοι χρηματιστές, τύπου Συγκρός, Βλαστός, Ζαχάροφ, τα γνωστά, λοιπόν, πολύ μεγάλα, γνωστά υποκείμενα της εποχής εκείνης, και κάνανε, όπως θα το λέγαμε σήμερα, under the counter συναλλαγές, κάτω το τραπέζι. Κάτω το τραπέζι. Λοιπόν, πότε ιδρύθηκε το χρηματιστήριο? Το χρηματιστήριο ιδρύθηκε μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, στα 1878, όπου ανοίχτηκαν και οι δανειακές ανάγκες του Σουλτάνου. Μάλιστα. Έτσι. Τότε ιδρύθηκε και η περίφημη Οθωμανική Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Οι Γάλλοι πάλι την ιδρύσανε και της δόθηκε το αποκλειστικό μονοπόλιο διαχείρισης του σουλτανικού χρέους. 20 χρόνια τα πληρώνουμε ακόμη εμείς. 20 χρόνια, εμείς τα πληρώνουμε. 20 χρόνια πριν τον πόλεμο της ντροπής και την είδηση νέων τραπεζών στη συγκεκριμένη περιοχή από τα ονόματα που ανέφερες. Που είμαστε οι μόνοι που τα αναγνωρίσαμε, τα σουλτανικά χρέη. Βεβαίως, έτσι. Μου, γιατί είμαστε κράτος εμείς. Δεν είμαστε μεταξίδες. Λοιπόν, και το πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, το σουλτανικό χρέος. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σουλτάνος αποδέχτηκε κιόλας και τον πρώτο διεθνή οικονομικό έλεγχο των δανειστών, πριν επιβληθεί σε εμάς. 20 χρόνια νωρίτερα από την επιβολή του δικού μας στην Ελλάδα. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Ναι, ναι. Μπράβο μας. Αυτό σημαίνει να απελευθερώνεις από τον Οθωμανικό ζυγό και τελικά να τελείς υπό Οθωμανικό ζυγό. Είναι το φοβερό. Έτσι, αυτό είναι το ιδιαίτερο του χρέους. Με χρωστάς πολεμικές αποζημιώσεις για έναν πόλεμο που έκανε ο βασιλιάς. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο κύριος που θα συλληφθεί μαζί με τους άλλους? Αν ψάχνετε κανένα, γουγλάρει κανείς, έχει ενδιαφέρον να δει ποιος είναι τους κοντινούς, για ποιους μιλάμε δηλαδή, αλλά επειδή ακούνε πολύ και εκτός Ελλάδας, καλό είναι μέχρι να συλληφθούν να μην πούμε ονόματα. Για να μην τραβιόμαστε τσάπα κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, από ό,τι φαίνεται. Πάρα δηλαδή, πολύ σύντομα, εκεί, πάρα πολύ σύντομα. Εκεί η δικαιοσύνη δεν καθυστερεί τόσο όχι, πολύ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Σιγά μην τρελαθούμε, για να ξεκαθαρίσουμε. Τον έχουν πάρει στο μάτι για κάποιους άλλους. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Είναι η σχέση του επίσημου κράτους του Αμερικανικού με τη μαφία. Ναι, μπράβο. Υπάρχει μια σχέση αγάπης και μίσους. Το Αμερικανικό κράτος τη δημιούργησε το οργανωμένο έγκλημα, τη μαφία. Πότε? Την ποταπαγόρευση, μέσω πόλεμο. Δηλαδή με τη μεγάλη κοινωνική κρίση που έγινε την ποταπαγόρευση. Γι' αυτό άλλωστε έγινε η ποταπαγόρευση. Για να μπορεί το οργανωμένο έγκλημα να κυριαρχήσει. Να αποκτήσει βάσεις, δηλαδή, μέσα στην Αμερικανική κοινωνία. Δεν μπορούσε διαφορετικά. Μα είναι απαραίτητο για την Αμερικανική, για το Αμερικανικό κράτος η ύπαρξη του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί πώς θα γίνει άδεια διανομή. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν πλέον ξεπερνάει τα εσκαμμένα, υπάρχει μια λεπτή οριοθέτηση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και στο οργανωμένο έγκλημα του κράτους. Το Αμερικανικού κράτους. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια οριοθέτηση. Όποτε οι οικογένειες μαφίας ξεπερνούν τα εσκαμμένα,
Υπάρχουν οι γνωστές. Τσακώνουμε τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή και τους διάφορους εκεί πέρα τους αφήνουμε να σκοτώνονται, πώς έγινε τώρα τελευταία, που δολοφονήθηκαν δύο νονοί της μαφίας στην Νέα Υόρκη τώρα τελευταία, λέω, επί Τζουλιάνο, του δημάρχου. Τζουλιάνη. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αυτό το πράγμα. Η μαφία βρήκε ευκαιρία, όπως είχε βρει ευκαιρία και πήρε στα χέρια της τα σωματεία στις ΗΠΑ, ελέγχοντας τα μεγάλα μαζικά σωματεία που ήταν κατά κύριο λόγο στα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και μετά πέρασε στη Δυτική. Έτσι βρήκε την ευκαιρία και πήρε το Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος της μαφίας. Για να καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν υπέρβαση των εσκαμμένων για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Υπέρβαση. Όχι μου και την άλλη λιγότερο μαφιόζη. Όχι, απλά είναι. Έτσι. Απλά σου λέει, κοίταξε να δει το οργανωμένο έγκλημα. Δεν ξέρει να παίξει. Δηλαδή, το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει στρατηγική υπεριελιστικού τύπου. Να το πούμε έτσι. Ναι. Το οργανωμένο έγκλημα παίζει και με τον ένα, παίζει και με τον άλλον. Όπου είναι τα συμφέροντα. Τα καλά και τα συμφέροντα. Γιατί ο Τραμπ τα έχει καλά, ας πούμε, για παράδειγμα, ή μάλλον προσπαθεί να τα βρει με τους Ρώσους, αλλά δεν τα έχει καλά με την Κίνα. Σφάζεται με την Κίνα. Δηλαδή, προχωρεί και σε ατοπήματα χοντρά. Δηλαδή, δεν στέλνει το στόλο κάτω στη. Καλά, θάλασσα. Δεν νομίζω ότι το στέλνει ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι ελέγχει το Πεντάγωνο και το. Άλλο θέμα, αλλά επί κυβέρνησής του. Αλλά βγαίνει και κάνει δηλώσεις άκρος προκλητικές για τους Κινέζους. Προφανώς υπάρχουν κάποια συγκρούμενα συμφέροντα. Τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, η Ρώσικη Μαφία έχει ενσωματωθεί πλήρως στο Αμερικανικό Οργανωμένο Έγκλημα. Στην λεγόμενη μαφία, Αμερικανική Μαφία. Ένα από τις βασικές δουλειές του Τραμπ, της αυτοκρατορίας του Τραμπ, είναι ένα μεγάλο κύκλωμα ακινήτων που έχει στη Νέα Υόρκη. Τα ακίνητα αυτά χρησιμοποιήθηκαν, αυτό τουλάχιστον λέει το FBI. Σε έκθεση επίσημη. Ναι. Και μάλιστα ο Λευκός Οίκος έχει φάει τα λυσακά του με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημοσιοποίηση του φακέλου από τον πρώην διοικητή του FBI στο CNN. Αυτό που έχει πάρει προεκλογικά δηλαδή. Όχι, αυτό όχι τώρα μετά την άνοδο του Τραμπ. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Τραμπ είναι να αλλάξει το διοικητή στο FBI. Το FBI. Έτσι. Λοιπόν, ήταν αυτός ο διοικητής, ο οποίος προεκλογικά όμως του είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Είχε βγάλει κάποιες αποκαλύψεις. Ναι. Βέβαια, δάχτυλος Κλίντον ήταν. Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν αρνήθηκε κανένας. Ίσα-ίσα προεκλογικά υπήρξαν συνεντεύξεις με τον Τραμπ, όπου τι έγινε, όπου υπήρχε το θέμα, το ρωτάγανε, τη μαφία κτλ. Λέει, και μάλιστα υπάρχει μια σύνδεση που λέει: ναι, λέει, στην επαγγελματική μου πορεία, επιχειρηματική μου πορεία, έχω βρεθεί, συνδεθεί, ή ήμουν συνδετημόνας, ας πούμε, με πολλούς wise guys, το αμερικάνικο για τους gangsters, έτσι, που κάνουν τους πολιτικούς, τους Αμερικάνους πολιτικούς να οχρεούν μπροστά τους. Λοιπόν, είχε παραδεχτεί, αλλά ήταν ο συνδετημόνας, υποτίθεται. Τώρα το FBI έχει ένα μεγάλο φάκελο. Το CNN έχει βγει πολλές φορές ανακοινώνοντας ότι θα βγάλει στοιχεία. Έχει πάρει δικαστικά μέτρα εναντίον του ο Λευκός Οίκος και αυτό το πράγμα είναι ένας αγώνας τώρα. Έχει στηθεί μια νομική ομάδα, περίπου 16 άτομα δικηγόροι πρώτης γραμμής στα ζητήματα αυτά. Από ποιον? Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρακαλώ, πριν αλλάξει η ιστορία. Αυτοί είναι εισαγγελείς όλοι και έχουν διακριθεί για τη μάχη τους ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Να ρωτήσουμε κάτι μόνο. Έτσι. Πόσο αδιάβλητο είναι το σύστημα δικαιοσύνης στις ΗΠΑ? Δηλαδή, πόσο, μέχρι πού φτάνει αυτό τελειά του, δηλαδή, να το πω έτσι. Μέχρι εκεί που φτάνει το πορτοφόλιο σου. Άρα λοιπόν και αυτή η επιτροπή ουσιαστικά που λέμε. Κοίταξε, αυτή η επιτροπή είναι από 16 δικηγόρους εισαγγελείς, οι οποίοι είναι οι top στη δουλειά που κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο καλύτερος δικηγόρος που υπάρχει στις ΗΠΑ για τις υποθέσεις που πηγαίνουν στο ανώτατο δικαστήριο. Ο καλύτερος που έχει διακριθεί στην εισαγγελική του δράση ενάντια στο οργανωμένο. Με βάση την επαγγελματική του πορεία ο καθένας. Αυτοί τώρα δεν κολλώνουν. Σημαίνει ότι έχουν αποστολή και δεν εξαγοράζονται εύκολα από έναν Τραμπ. Χρειάζονται πολλοί Τραμπ για να τους εξαγοράσουν. Και δεν είναι ένας, είναι 16. Έτσι. Οπότε από αυτό με κάνει εμένα σίγουρο σχεδόν ότι πλέον ο Τραμπ θα πέσει.
και θα πέσει με τον τρόπο που έπεσε και ο Νίξον. Και δίνουν έμφαση για να μην αποκαλυφθούν μυστικά και ιστορίες διάφορες. Θα παραιτηθεί. Υπάρχει και αυτό. Έτσι, δίνουν έμφαση στη σχέση του με τη Ρώσικη μαφία. Ούτε καν στις σχέσεις του με την Αμερικανική μαφία. Να. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση, ρε παιδί μου. Να μην εκθέσουν τους δικούς τους. Ναι, ανακάλυψαν τη σχέση με τη Ρώσικη μαφία. Και όχι στους δικούς τους. Και δεν γνωρίζουν, ναι, ναι. Και βγάζουν, και δεν έχουν σχέση τώρα με το... Το εσωτερικό όργανο. Έλα, ρε παιδιά. Δηλαδή, που κάνουν νεκρά, έτσι. Κάνουν νεκρά τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, από... το έχουμε πει ξανά από αυτή την εκπομπή. Είναι γνωστό, τώρα τελευταία. Εκδόθηκε, δημοσιοποιήθηκαν στα 30 χρόνια η κυβέρνηση Αυστραλίας δημοσιοποιεί τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Αποχαρακτηρίζει πρακτικά και δημοσιοποιεί. Εντάξει, το φαντάζεσαι να το κάνανε ελληνικές κυβερνήσεις εδώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι είχαμε να ανακαλύψουμε δηλαδή, έτσι. Το 1987 δηλαδή, στα 30 χρόνια που έκλεισαν τώρα, στο το Υπουργικό Συμβουλίο της κυβέρνησης του New South Wales, όπως ονομάζεται, ναι, ναι, κάτω, συζητούσε, ναι, συζητούσε για την δημιουργία ενός και μάλλον και την αξιοποίηση του παλιού λιμενικού χώρου στο Σίδνεϊ, το οποίο ανακοινιζόταν, το λιμάνι έφευγε από εκεί, πήγαινε κάπου αλλού γιατί είχε αναπτυχθεί η πόλη, όπως γίνεται σε όλες τις μεγάλες μετροπόλεις, ναι, ναι, έτσι, ναι. Και συζητούσαν τι να κάνουν εκεί, λοιπόν. Στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί ήταν και η πρόταση του Τραμπ, μια σκηνοπραξία με επικεφαλή στο Τραμπ και μια τοπική εταιρεία η οποία ασχολούνταν με προγραμματισμό, δηλαδή με προγράμματα για υπολογιστές. Παρ' όλα αυτά όμως και οι δύο μαζί είχαν κάνει μια πρόταση να πάρουν την περιοχή και να το στήσουν όπως το Atlantic City με μεγάλα καζίνο. Μάλιστα. Την παλιά την περιοχή του παλιού λιμανιού. Άρα ουσιαστικά στην πόλη μέσα. Μέσα. Ναι, λοιπόν, και να αναπτύξουν αυτό το πόλο. Όποιος έχει πάει στο Atlantic City, ας πούμε, ξέρει ότι έχει τρία ο Τραμπ εκεί με, πώς το λένε, καζίνο. Και το μεγαλύτερο από όλα είναι το Taj Mahal, το κιτσαριό της Αρκούδας, αλλά βεβαίως είναι βιομηχανία, απίστευτη βιομηχανία χρήματος. Όταν είχα πάει εγώ, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή αυτό είναι που μου έκοψε εμένα τα πόδια. Γιατί εγώ δεν είχα πάει για να παίξω, αλλά ο θείος μου έπαιζε, ο Μαγαρίτης, ο αείμνηστος, έπαιζε πόκερ. Λοιπόν, και αυτός πήγε στις αίθουσες πόκερ, εγώ τι να κάνω τώρα. Λέγαμε, ήταν και η Δώρα Μάση, και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, πάμε ας πούμε σε αυτό το κουλοκλέφτη, αυτό το κουλοκαίρι. Λοιπόν, ας πούμε, πόσα να πάμε, 10 δολάρια. Πήγαμε, αλλάξαμε ας πούμε 10 δολάρια και τα λοιπά. Και μας, πώς το λένε, η διασκέδασή μας με τον κουλοχέρι κράτησε 2 λεπτά. Και πολύ είπες. Έφυγε. Λοιπόν, επάνω στις τεράστιες αίθουσες με τους κουλοχέριδες υπήρχε μια τεράστια ταμπέλα που έδειχνε πόσο ηλίθιος είσαι αν παίζεις εκεί. Τι ήτανε, πόσα εκατομμύρια δολάρια είχαν παιχτεί εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, από την αρχή δηλαδή, μηχάνημα. Της ημέρας, όχι στο μηχάνημα, στην αίθουσα. Στην αίθουσα. Λοιπόν, και πόσα είχαν κερδιθεί. Α, έλεγε και αυτό. Βέβαια. Η διαφορά... Α, γι' αυτό είπες πόσο ηλίθιος είσαι. Ναι, ναι, πόσο ηλίθιος να παίζεις, έτσι. Και ήταν κάτι γιαγιάδες, μου είχαν κάνει φοβερή εντύπωση, οι γιαγιάδες με κάτι τεράστια κουτιά popcorn, που δεν είχαν popcorn μέσα. Όχι, είχαν νομίσματα. Νομίσματα. Και παίζανε σε 5-10 μηχανήματα. Για τον κουλοχέρι. Αυτό, ναι, ιστορίες. Δηλαδή, μιλάμε. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό θέλουν να στήσουν εκεί. Λοιπόν, με εισήγηση της αστυνομίας, του Ανώτατου Συμβουλίου της Αστυνομίας του Σίδνεϊ, στην κυβέρνηση, εισηγήθηκε να απορριφθεί η πρόταση. Το γιατί, η εισήγηση λέει το εξής. Οι διακριτές σχέσεις του με τη μαφία μας κάνει να πιστεύουμε ότι το να έρθει αυτός ο τύπος εδώ για να φτιάξει αυτό το τύπο Atlantic City, το να γίνει αυτό το πράγμα θα σημάνει ανάπτυξη της του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως δηλαδή το μοντέλο του Atlantic City δεν το θέλανε στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, είναι αυτό που διαπραγματεύτηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τραμπ εκεί για το ελληνικό. Πάντως, ακόμα και εκεί. Και όχι μόνο. Πάντως, ακόμα και εκεί.
Ουσιαστικά η έκθεση αστυνομίας λέει, μιλάει για το οργανωμένο έγκλημα που θα δημιουργηθεί. Δεν είναι ουσιαστικά αντίθετη στη δημιουργία καζίνο, και ότι δηλαδή η ίδια λογική καζίνο όχι. έρχεται να δημιουργήσει όχι. το οργανωμένο έγκλημα. Όχι, δεν το βάλε έτσι. Έβαλε ναι. ότι το μοντελάκι Atlantic City δεν το θέλουμε εδώ, γιατί πλέον θα ξεφύγει η ιστορία, δεν θα υπάρχει έλεγχος. Η κυβέρνηση πίστηκε από την εισήγηση αυτή και τον απέρριψε. Γενικά δεν φτιάχτηκαν τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις. Από όσο ξέρω τουλάχιστον, ίσως να κάνω λάθος, αν μας ακούει κάποιος. Οι περισσότεροι πάνε στην Ανατολική Ευρώπη, ούτως ή άλλως. Όχι, όχι μόνο. Αλλά επειδή εμείς εδώ είμαστε τριτοκοσμική χώρα, για να μην πω. Είμαστε άνετοι. Και τώρα αρχίζουμε και εμείς να αναπτύσσουμε. Ο επί των διασυνθέσεων με τη ρωσική μαφία είναι αυτός που φωτογραφίζεται τον Τραμπ. Αυτός που το φωτογραφίζεται τώρα για τις πρώτες συλλήψεις. Λοιπόν, για να το δημιουργήσουν θέμα με τη ρώσικη μαφία. Δεν του ανοίγουν θέμα για την αμερικανική μαφία. Είναι γνωστό ότι είχε τρομακτικές σχέσεις, στενές σχέσεις με τις δύο μεγάλες τους δύο μεγάλους Ιταλούς νονούς της οργανωμένης μαφίας στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτοί που το ανοίξαν το δρόμο για να κάνει τις οικοδομικές του εργασίες για την ισοπαίδωση μετροπολιτικών περιοχών, για την ανοικοδόμησή τους κτλ. Και φυσικά για τη σχέση του με τον Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν κλασικός δήμαρχος μαφίας. Δηλαδή μιλάμε. Μα είναι και το όνομα, μόνο από το όνομα που καταλαβαίνεις. Δηλαδή και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να καταλάβεις, οι Αμερικανοί, πώς το λένε, της Νέας Υόρκης, οι Νεοϋορκέζοι, τον παρουσιάζανε με το μουστακάκι του Χίτλερ. Δηλαδή μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος αδίστακτος. Έτσι, αδίστακτος από κάθε άποψη. Καλά, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά με το οργανωμένο έγκλημα είναι αδίστακτοι. Υπάρχουν, ναι, υπάρχει. Όχι, λέω, νόμιζα ότι έλεγε για τους δημάρχους κτλ. Αλλά αυτός ήταν καθαρά οργανωμένη μαφία. Και ρίξανε τους δείκτες της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη, ακριβώς γιατί η οργανωμένη μαφία πέρασε στην οργανωμένη μαφία ολόκληρο το κράτος του Δήμου. Γιατί εκεί πέρα, βέβαια, ο Δήμος της Νέας Υόρκης είναι σαν το κράτος μεγαλύτερο από το κράτος το ελληνικό, έτσι. 18 εκατομμύρια κατοίκους. Δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτό το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Εγώ τι λέω. Λέω, προσοχή τώρα τι θα γίνει. Διότι μπορεί εμείς, σαν απλοί Έλληνες, να λέμε και τι μας ενδιαφέρει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, μια ανατροπή του Τραμπ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η διάδοχη κατάσταση. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει. Ξέρουμε. Πάνω κάτω, ναι, γιατί δύο είναι. Κάποιος ή ρεπουμπλικάνος ή. Ναι, ο αντιπρόεδρος θα πάει. Ο αντιπρόεδρος θα πάει σε πρώτη φάση. Ο οποίος τι εστί. Θα ορκιστεί ο αντιπρόεδρος. Είναι κλασικός ρεπουμπλικάνος. Δεν έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα αυτό, δηλαδή. Όχι. Είναι κλασικός ο ρεπουμπλικάνος αυτός. Δεν είναι επιλογή του Τραμπ. Ήταν του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιλογή. Α, μάλιστα. Είναι κλασικό. Τον είχαν βάλει δηλαδή από το κόμμα. Ναι, ναι. Για να μπορέσουν να το στηρίξουν. Έκανε κάποιους συμβάσμους και λογικό είναι. Δεν κατέβηκε ανεξάρτητος. Έτσι. Συν το γεγονός ότι οπότε θα πάει αντιπρόεδρος ο αντιπρόεδρος θα ορκιστεί αρχικά, όπως ο Gerald Ford στη θέση του Νίξον που ήταν ο αντιπρόεδρος του. Η προσωποποίηση του ηλίθιου. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγανε για τον Gerald Ford ότι είναι τόσο έξυπνος που δεν μπορεί να μασά τσίχλα και να περπατά ταυτόχρονα. Λοιπόν, τόσο πολύ έξυπνος. Λοιπόν, και βεβαίως μετά ήρθε ο Φιστίκιας. Τώρα μου κόλλησα. Ο Κάρτερ. Α, ο Τζιμι Κάρτερ. Ναι. Ο Τζιμι Κάρτερ. Είχε μια μικρή περίοδος προεδρίας, μία θητεία μόνο. Διακρίθηκε πρόεδρος μόνο για μία θητεία. Αυτός μετά το ρίξανε για να έρθει ο Ρίγκαν. Ήταν μια μεταβατική φάση ναι. σε αυτή την ιστορία. Επαναπροσδιορίστηκαν σχετισμοί στις κορυφές του Αμερικανικού κράτους, της Αμερικανικής πολιτικής. Και μας φέρανε το Ρίγκαν να τα σαρώσει όλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει και τώρα. Όχι γιατί. Πώς να το πω. Πρέπει πάση θυσία να γενικευτεί ο πόλεμος. Πρέπει πάση θυσία. Να γενικευτεί ο πόλεμος όταν λες. Στον πλανήτη. Στον πλανήτη. Να ανοίξουν μέτωπα παντού στον κόσμο, δηλαδή. Παντού. Αυτή τη στιγμή διπλασιάζουν τις δυνάμεις τους, τετραπλασιάζουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη. Αυτό είναι γνωστό, έχει ξεκινήσει επί Ομπάμα. Και συνεχίζει βεβαίως. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ θα το σταμάταγε. Θα το σταμάταγε τα λοιπά. Τώρα τι να σταματήσει. Λοιπόν, αλλά η απόφαση να διπλασιάσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Αφρική ήρθε τώρα.
διπλασιασμό στρατιωτική παρουσία στην Αφρική. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Σε ποιε χώρε, σε όλη την Αφρική? Καταρχάς στην Υποσαχάρια. Εκεί που γίνεται ο κακό χαμό. Δηλαδή. Υποτίθεται για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο τη τρομοκρατία, των τζιχαντιστών κτλ. ISIS, Χαλιφάτα, ναι, και ναι, εκεί που και καλά εκτρέφεται. Μπράβο. Το ένα, το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλές δυνάμεις, αμερικανικές δυνάμεις, και κυρίως η μεραρχία εκείνη που ανέλαβε να είναι η αιχμή του δόρατος στην εισβολή κατά του Ιράκ, η 101 αερομεταφερόμενη, έχει κατέβει στην Κολομβία. Μάλιστα, αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, και τη Βενεζουέλα. Πάνε και από εκεί, δηλαδή η Βενεζουέλα. Δηλαδή και... πάνε να ανοίξουν καινούριο μέτωπο, ας πούμε, να σαρώσουν την περιοχή, να τελειώνουν δηλαδή με αυτά τα ψήγματα λαϊκών προσδοκιών. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό του ζήτημα. Γιατί? Γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η οικονομία διαφορετικά, η παγκόσμια οικονομία διαφορετικά. Δεν είναι δυνατόν. Ο πόλεμος μέχρι το 2014 κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία να το προσδιορίσουμε ιστορικά, ήταν ένα στοιχείο κορύφωσης των μεγάλων αντιθέσεων που παράγει η παγκόσμια οικονομία από τη στιγμή που έγινε η παγκόσμια οικονομία, και αυτό είναι προς το τέλος του 19ου αιώνα. Λοιπόν, αλλά η κορύφωση είναι η κορύφωση. Θέλω να πω δηλαδή, μετά επανέρχεται η όποια ισορροπία σχετισμών δυνάμεων παράξει αυτός ο πόλεμος. Ακριβώς, ναι. Σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε, όπως τους λένε χαρακτηριστικά οι αναλυτές στις ΗΠΑ, wars forever, δηλαδή πολέμους για πάντα. Εδώ δεν είναι κορύφωση πλέον ο πόλεμος, είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ποτέ σε αυτή την έκφραση. Αυτή τη στιγμή είναι σε εμπλοκή σε πολεμικά μέτωπα πάνω από 225.000 Αμερικανοί στρατιώτες. 450-460 νομίζω είναι ο βασικός κορμός, είναι οι ένοπλες δυνάμεις των, έτσι, έχουν άλλους τόσους σε εθνοφυλακή και εφέδρους. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι ο μισός του στρατός έχει άμεση εμπλοκή σε πολεμικά μέτωπα. Σε πολεμικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές σε τέτοια έκταση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ένα κόστος. Τρομακτικό. Τρομακτικό για αυτό το θέμα. Πώς το πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό? Με δύο τρόπους. Με το έλλειμμά τους. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Το γνωρίζουν. Το εξωτερικό τους έλλειμμα. Και διαμέσου αυτού χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Τους πολέμους. Τις επιχειρήσεις. Και τον επεκτατισμό των επιχειρήσεών τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και ταυτόχρονα αυτό το έλλειμμα προβάλλεται στο χρέος. Το χρέος αυτή τη στιγμή πλησιάζει αισίως τα 23 εκατομμύρια δολάρια. Δολάρια, ναι. Αν σκεφτούμε. Το 1 τρίτο περίπου του παγκόσμιου χρέους. Όχι του παγκόσμιου ΑΕΠ. Παγκόσμιο χρέος. Όχι, όχι, το ΑΕΠ ήθελα να πω. 23 εκατομμύρια. Το ΑΕΠ. Από μόνη της δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβροφίζει το 1 τρίτο του ΑΕΠ, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δηλαδή δεν ξανασύ έχει συμβεί αυτό. Από τότε που έχουμε καπιταλισμό, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Από τότε που γεννήθηκε η παγκόσμια αγορά, ή που άρχισε να γεννιέται από την εποχή των κονκισταδόρων, 15ο αιώνα. Λοιπόν, δεν το είχαμε ξανά αυτό. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ισχυρές αυτοκρατορίες, έτσι, οι οποίες μέσω του χρέους έκαναν πολέμους επεκτατισμούς. Η Βρετανία είναι η πρώτη διδάξασα. Όποιος έχει διαβάσει το εξαιρετικό βιβλίο του Μπροντέλ, έτσι, για την ανάπτυξη του καπιταλισμού, είναι τρίτομο, σε διάφορες περιόδους, από τον μεσαίωνα μέχρι τη βιομηχανικό καπιταλισμό, αναφέρεται ειδικά για το χρέος της Βρετανίας, για τον τρόπο δηλαδή που αποτελούσε δείγμα δύναμης και ισχύως. Ας πούμε, το χρέος της Βρετανίας απηχούσε τους πολέμους κατακτητικούς και τη συντριβή των αντιπάλων της. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορούν να τα αφήσουν στα χέρια της μαφίας. Ναι, γιατί δεν ελέγχεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να τα αφήσει ο άλλος. Εντάξει, θα μου πεις αυτός που θα έρθει, θα είναι εγκληματίας. Προφανώς. Σε σφάζει, αλλά σε δολοφονεί με το ναι, δεν θα τα αφήσουν στα χέρια της μαφίας αυτό το πράγμα, διότι η μαφία ξέρει να αναδιανέμει
πλούτο. Δεν ξέρει, δεν ξέρει τι σημαίνει ισχύς, πολιτική δύναμη και εξουσία. Δεν το ξέρει. Δεν την ενδιαφέρει. Το μα ναι, δεν είναι η λειτουργία της τέτοια. δεν είναι έτσι. Όχι πως δεν χρησιμοποιείται σαν εργαλείο, να το πούμε έτσι, άσκησης, εξουσίας, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά παγκόσμια, αλλά είναι αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που εγώ θέλω να τονίσω είναι το εξής. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές όταν ξεπροστιαστούν οι άνθρωποι με τους οποίους έχουν σχέση τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Οι σχέσεις αυτές όμως μπορούν με κάποιο τρόπο να αποδειχθούν. Φυσικά. Όχι μόνο εάν οποιοδήποτε εισαγγελέας διαβάζει τύπο ξέρει, γιατί έχουν αναφερθεί. Υπάρχουν εξαίρετοι δημοσιογράφοι που έχουν πει τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς βεβαίως να καταλήγουν σε συμπεράσματα, διότι το να καταλήξει σε συμπεράσματα στην Ελλάδα σημαίνει ότι σε φάγανε ζωντανό, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι και, και οι αμερικανικές δικαστικές αρχές ήδη φωτογραφίζουν σχέσεις. Όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλα ευρωπαϊκά κόμματα. Χρηματοδοτικού χαρακτήρα, ιστορίες, πράγματα, κοινές αποδοχές, κοινές δουλειές και όλα αυτά. Και το τελευταίο. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας σου, τέλος πάντων, αυτός που φέρεται ως πρωθυπουργός, και κάνει δηλώσεις υπέρ του Τραμπ ότι τέλος πάντων, επειδή μου τον είχα παρεξηγήσει τον άνθρωπο και τέλος πάντων εκτός προέδρου. Εκτός είναι πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό το πράγμα. Και κινείται ολόκληρος ο μηχανισμός εναντίον του, δικαστικός και πολιτικός των ΗΠΑ. Τι πρέπει να κάνουμε για αυτόν τον τύπο, τον φερόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Όχι μόνο, αλλά και τον Μητσοτάκη. Ο οποίος συνενεί. Και οι δύο συνενούν σε αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα για τη μετατροπή της χώρας μας σε προκεχωρημένο, πώς να το πούμε, προκεχωρημένο, όχι απλά φυλάκιο. Φυλάκιο ήταν παλιά με τις αμερικανικές βάσεις. Τώρα είναι προκεχωρημένη βάση επίθεσης. Σα σούδα. Έτσι, όχι μόνο στην Κρήτη. Όχι μόνο. Έχουμε Αραβίδα, έχουμε Άραξο, έχουμε Πρέβεζα. Παντού, είναι παντού. Πολλά. Είναι και πολλά το δίκτυο, το καινούργιο δίκτυο ραντάρ παντού, που στείνεται από τους Ιταλινούς και τους Αμερικανούς στη χώρα μας. Με αναβαθμίσεις, καινούργια συστήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέω, τι πρέπει να κάνουμε. Φυσικά, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Και γιατί δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Όχι, θα γίνει κάτι, θα αλλάξει το σύνθημα. Ζήτω οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνων θα γίνει από την αριστερά πλέον. Θα βγουν. Άστινε, δεν θέλω να, ούτε να την άσια, ούτε να την ακούω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτό το λέω. Αλλά και εγώ το λέω εγώ, γιατί προέρχομαι από εκεί. Και προέρχομαι και να το πω και διαφορετικά. Μέσα στο ΕΠΑΜ υπάρχει μια ισχυρή τάση τέτοια αριστερών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να επαναπροσδιοριστούν σε σχέση με τα βασικά αιτήματα της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε συμβρεθεί και με δεξιούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν θα μπορούσε. Όχι, δεν καταργούμε το αριστερός-δεξιός. Απλούστατα επαναπροσδιορίζονται αυτές οι έννοιες. Και στην πολιτική μα πρέπει να αποκτήσουν νόημα κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί πρέπει. Τώρα είναι κενό γράμμα. Δεν είναι. Το χρησιμοποιεί ο καθένας όπως θέλει. Όπως επαναπροσδιορίστηκαν οι έννοιες και στη διάρκεια του εθνικοπλουθωτικού αγώνα του. Του προγενέστερου, δηλαδή 28 Οκτωβρίου, Εθνική Αντίσταση. Εκεί επαναπροσδιορίστηκαν οι έννοιες. Υπήρχαν αυτοί που πήγαν και συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και δεν ήταν μόνο δεξί, είτε ταρτοαυγουστιανοί, ήταν και αριστεροί, υπερεπαναστάτες. Βεβαίως. Λοιπόν, επαναπροσδιορίστηκαν. Όπως και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό λέω, ότι επαναπροσδιορίστηκαν οι σχέσεις τους. Η σχέση αριστεράς-δεξιάς. Υπήρχε η αριστερά και η δεξιά που συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Και η αριστερά και η δεξιά. Και πάντως έδωσε γη και είδωρ για διαφορετικούς ιδεολογικούς λόγους, αλλά δεν έχει σημασία. Και η αριστερά με τη δεξιά που συνενώθηκαν και έκαναν πράξη στον ειδικοπροθετικό αγώνα. Το έπος. Και του 40 και τη ελληνική αντίσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα είναι. Εγώ απλά δεν ξέρω. Εγώ απευθύνομαι περισσότερο στους ακροατές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ντρέπομαι. Ντρέπομαι για την κατάτια της χώρας μου. Ντρέπομαι. Γιατί ότι έχει τέτοιους πολιτικούς. Ρε παιδιά, δεν είχαμε τέτοιους πολιτικούς πάντα. Δηλαδή, εγώ είναι πολέμησα κάτω... τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Τον πολέμησα και τον Καραμαλή και μάλιστα έζησα και τις χειρότερες φάσεις της κυβέρνησής του, όντας μαθητής
σε καταλήψεις σχολείων, όχι τώρα σε αυτά τις ιδίες που βλέπουμε εδώ για τις τρίγωνες, τυρόπιτες και ιστορίες, μιλάμε για πραγματικές καταλήψεις, μαζικότατες, που αντιδρούσαμε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που μας είχαν επιβάλει, το εκπαιδευτικό πλαίσιο του Βούρδουλα. Εμείς θέλαμε παιδεία να μάθουμε μαζί με τους καθηγητές και τους δασκάλους μας δηλαδή και τους μαθητές. Εκεί γνωρίσαμε τη σημαίνει αστυνομική βία. Γνωρίσαμε να σε παίρνουν το βράδυ, να σε απαγάγουν αστυνομικοί και να σε πηγαίνουν για δακτυλοσκόπηση στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή γνώρισα και αυτή την πλευρά. Και λέω, ρε διάολε, δεν τον βάζω τον Καραμαλή, τον εθνάρχη, το λεγόμενο, ναι, ναι, που δεν τον αναγνώρισα, δεν τον βάζω στο ίδιο τσουβάλι με το Μητσοτάκι. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Κρατάγανε κάποια προσχήματα, Δημήτρη, αυτό ήταν. Προσχήματα κρατάγανε, αλλά τα κρατάγανε. Συμφωνώ. Ναι, αλλά και αυτό. Τώρα δεν κρατάνε κανένα πρόσχημα κανένα. Αυτό το πράγμα λέω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος, ρε διάβολε, τουλάχιστον τηρήστε μια βιτρίνα. Μια βιτρίνα. Mm. Πηγαίνει ο κύριος, ο φερόμενος ως πρωθυπουργός, και παίρνει βρώμικο, ματωμένο χρήμα από τη μαφία για το δικό του κομματικό κορβανά. Και βρίσκει τον μαφιόζο να τον. Εδώ. Τη στιγμή που το ίδιο το κράτος τον απορρίπτει και τον κυνηγάει. Δηλαδή τι γίνεται. Αυτό το. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό του είδους τους πολιτικούς τους λάσαρε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν θυμάμαι νωρίτερα. Γιατί τότε, αν θυμάστε. Ο προγενέστερος. Ναι, όχι ο Κυριάκος. Α, ναι, ο Κυριάκος. Ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας αυτός. Έγινε και αυτός εθνάρχης, τι έγινε. Κάτι έγινε. Αλλά ο λαός θυμάται. Και παρά το γεγονός ότι βγήκανε πάρα πολλά παπαγαλάκια από την αριστερά για να τον δικαιώσουν κατόπιν εορτής, τον θυμάται. Και τον θυμάται πολύ και ο κόσμος δεξιάς, έτσι, που προέρχεται από δεξιά. Από το 65 και μετά, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Ας θυμηθούμε ότι ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδας που είχε εμφανώς σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Πώς? Με τον κύριο Παντσαβόλτα, όποιος θυμάται τότε, όπου πουλήσανε τον κολοσσό, τη μεγαλύτερη επιχείρηση ιδιωτική στην Ελλάδα, συναλλαγματοφόρα μέχρι αηδίας, γιατί ήταν το μεγαλύτερο τσιμεντάδικο της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Ολόκληρη. Λοιπόν, όχι μόνο της Ελλάδας, έτσι. Λοιπόν, στήριζε το 1 τρίτο των έργων της Σαουδικής Αραβίας, αυτό το εργοστάσιο. Και το πουλήσανε μπιρ παρά, δηλαδή μιλάμε περισσότερο, ήταν οι μίζες των υπουργών παρά το αντίτιμο για το εργοστάσιο. Λοιπόν, στη Καλτεστρούτζη, με επικεφαλής τον Παντσαβόλτα, τον οποίο τον φέρανε τον τύπο αυτόν εδώ, και όλη η αγκαλιά φωτογραφίες. Δύο χρόνια μετά, οι Ιταλοί δικαστές, ναι, διέλυσαν την εταιρεία, γιατί αυτή η εταιρεία ήταν η βιτρίνα για την Ιταλική μαφία. Και έτσι, τον βάλανε φυλακή. Και ο Παντσαβόλτα τον βάλανε φυλακή, αλλά επειδή ήταν υπέργυρος, τον βάλανε κατοίκον περιορισμό. Με φυλακή. Λοιπόν, θέλω να πω, κανένας δεν κινήθηκε τότε βέβαια. Κανένας δικαστής δεν άκουσε τίποτα. Κανένας εισαγγελέας. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί το δικαστικό σώμα ανανεώθηκε κατά τα 2/3 από τον κύριο Μητσοτάκη. Έπρεπε να καλύψει τα νότα του. Δηλαδή, καλυμμένος. Έτσι. Και μετά αρχίζουν. Μια μικρή παρένθεση του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τότε ήταν πολύ άρρωστος και δεν κράτησε και μετά. Άλλοι κάναν κουμάντο και πήραν τα δαχτυλίδια. Σημίτης. Και ακολουθεί η πορεία είναι μέχρι απαρολία σήμερα. Και παράγεται αυτό το είδος των πολιτικών που δοξαζόταν επί Σιμίτη, του διαχειριστή. Πάτε τώρα τους διαχειριστές. Πάτε τους. Δηλαδή, τι να πεις. Εγώ αυτό λέω και πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με Δρυμύτε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, έχουμε τον Δημήτρη Σιάχο, τον Αντώνη τον Παντωνίου. Συζητάμε τώρα, μια και μπήκαμε στη συζήτηση μέσω του Τραμπ στα ελληνικά ζητήματα. Πριν όμως συνεχίσουμε, να επαναλάβουμε για όσους δεν πρόσεξαν στην πρώτη φάση της εκπομπής, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676, 210-34-28-676.
για όποιον θέλει να στείλει μήνυμα μέσω του υπολογιστή στην εκπομπή, είναι το email της εκπομπής, είναι στο μικρόφωνο, STO μικρόφωνο, όπως γράφεται στα αγγλικά, μία λέξη, παπάκι gmail.com. Να συνεχίσουμε λέγοντας ότι, μια και είπαμε προηγουμένως για το κράτος των δικαστών των Ιταλών, όπου αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την Ιταλική μαφία, της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την Ιταλική μαφία, το γεγονός ότι αυτό συγκαλύφθηκε από τις κυβερνήσεις του Πασόκ μετά, είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο κ. Παντσαβόλτα είχε σχέσεις και με το ηγετικό πυρήνα του Πασόκ, το νέο ηγετικό πυρήνα που παρήγαγε το φαινόμενο Σιμίτης, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι έξω ακόμη και γιατί ο Τσογατζόπουλος μόνο είναι μέσα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αφού αυτός έβαζε υπογραφές, ο Πρωθυπουργός βάζει υπογραφές στο ΚΙΣΕΑ και βασική ευθύνη όταν γίνονται όλα αυτά για τον οποίο καταδικάστηκε ο Τσογατζόπουλος. Αυτός απλώς προείδρευε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε και το εξής καταπληκτικό. Από το δικηγόρο του άκουσα, από τον Τσογατζόπουλο, όποια και να είναι η άποψη για τον Τσογατζόπουλο και το τι έχει κάνει, προφανώς θα έχει κάνει. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, είσαι κατηγορούμενος, λες είμαι υπουργός στο ΚΙΣΕΑ και δεν, εγώ εισηγούμαι και υπογράφουν όλοι για να πάρθει αυτή η απόφαση, και άρα ο επικεφαλής είναι πρώτα, για φανταστείτε, ας πούμε, να συζητάμε, ας πούμε, για ευθύνες, να είμαι εγώ επικεφαλής και να συζητάμε ευθύνες των υπολείπων. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, την πληρώσει ο κλητήρας. Αυτό το πράγμα, ο δικηγόρος του Τσογατζόπουλου επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ζήτησε την παρουσία των υπολείπων υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και σαν μάρτυρες του ζήτησε. Ναι, τους τότε Πρωθυπουργού. Και αρνήθηκε το δικαστήριο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πώς, ούτε στη Ζιμπάμπου επί αμήν, δηλαδή, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τότε το ανθρωποφάγο, δηλαδή, παλιοί που... Η Δία Μην Ταντά. Ναι, πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα. Προφανώς δεν ήθελε η δικαιοσύνη να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σωστό. Σωστό. Δεν ήθελε να προκαλέσει. Πρόσφατα μου λέγανε για την περίπτωση Χριστοφοράκου, όπου στον ανακριτή πήγανε διάφοροι. Βέβαια ο Χριστοφοράκος δεν έχει κοπανίσει. Αλλά το γραφείο του Χριστοφοράκου παραμένει. Παραμένει. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι που ήταν στο δουλεύανε για τον Χριστοφοράκου έχουν συλληφθεί ή τέλος πάντων βρίσκονται στη διαδικασία να δώσουν καταθέσεις στη δικαιοσύνη. Το φυσιολογικό δεν είναι. Λοιπόν, μου λέγανε λοιπόν κάποιοι νομικοί που παρακολουθούν την υπόθεση, ας πούμε, και σε σχέση και σαν εντολή του δημοσίου, ας πούμε, με εντολέα μάλλον το δημόσιο, για να παρακολουθήσουν την υπόθεση, μου λένε το εξής καταπληκτικό. Πάνε οι άνθρωποι, γιατί απλοί άνθρωποι ήταν, εντάξει, εργαζόντουσαν που να ξέρουν τι είναι αυτός και τι σχέση έχει. Και κάνουν καταθέσεις φοβερές. Και για ποιο λόγο θα πρέπει να τους ενδιαφέρει? Όχι, λέω, κάνουν καταθέσεις φοβερές, ας πούμε, σε σχέση με το πολιτικά πρόσωπα και τη σχέση που είχαν τα πολιτικά πρόσωπα όλων των κομμάτων. Παρακαλώ, μηδενός εξαιρουμένου τη σημερινή Βουλή, όλων, και το υπογραμμίζω, όλων. Εντάξει. Λοιπόν, πήγαινε εκεί πέρα λοιπόν. Και τη Χρυσή Αυγή συμπεριλαμβανόταν. Βεβαίως. Το λέω γιατί μιλάμε για μια περίοδο που δεν είχε εκλογική δύναμη και αυτό το. Με όλους. Λοιπόν, ήξερε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν το πούμε διαφορετικά, όποιος ήθελε να ιδρύσει κόμμα τότε. Έπρεπε να περάσει τον πρώτον που συναντούσε, τον κύριο Χριστοφοράκο. Για τη χρηματοδότηση. Για τη χρηματοδότηση. Ο κύριος Λεβέντης ξέρει πολύ καλά. Οπότε έπαιρνε το σχέδιο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έπαιρνε τις οδηγίες. Ναι. Και βεβαίως κι άλλους. Έτσι ήταν 3-4 ολιγάρχες οι οποίοι είτε εκπροσωπούσαν ίδια συμφέροντα είτε μεγάλα ξένα συμφέροντα, όπου περνούσες από εκεί, αν ήθελες να φτιάξεις κόμμα. Έτσι περνούσες από εκεί, έπαιρνες τα λεφτά που χρειαζόσουν, την έγκριση, πώς να το πούμε, το χρήσμα. Έτσι δεν το έκανε ο κ. Λεβέντης από τη δεκαετία του 90 περίπου. Ναι, γι' αυτό απέκτησε τηλεόραση από τότε. Έτσι, γιατί πού να κάνουμε, δηλαδή είναι τελείως. Τέλος πάντων, ναι, αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και τους βλέπετε σήμερα ξαφνικά να κάνουν κολοτούμπες και μια φοβερές κολοτούμπες και λες, ρε παιδί μου, γιατί κάνει κολοτούμπα. Αν το ψάξεις παλιότερα. Είναι καταχωρημένος. Έτσι, ναι. Λοιπόν,
Για αυτή την ιστορία. Πάντα υπάρχει λόγος και αιτία για την Κολοτούμπα. Δεν γίνεται επειδή ξαφνικά τρελάθηκε κάποιος. Όταν βλέπεις κόμμα ή ένα σχηματισμό χωρίς πόδια, δηλαδή χωρίς οργανωμένες δυνάμεις μέσα στην κοινωνία, να κινείται, να ξέρεις ότι υπάρχει χρήσμα από πάνω και κινείται με πλάτες άλλες. Και όταν δεν έχει κόσμο να τρέξει από κάτω. Έτσι, όπως αυτό είναι και διάδοτας αστέρας. Ξέρω εγώ πώς είναι το ΕΙΛΑΕ, όπως είναι τέτοιες οργανώσεις. Δηλαδή, συμφωνείς, δεν διαφωνείς με κάποιες οργανώσεις. Βλέπεις, έχει κόσμο, τρέχει. Να, δηλαδή, υπάρχει, υφίσταται. Χαρακτηριστικό Κουβέλης με το κόμμα του. Δημοκρατική, πώς τη λέγανε. Δημοκρατική Αριστερά. Αυτή η Δημοκρατική Αριστερά. Δημάρ. Το λαός. Έτσι, είναι χαρακτηριστικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τον μόνο για τα μεγάλα κόμματα. Τα ποτάμια. Εμφανίζονται κάποια στιγμή. Οι λίμνες. Οι χωματερές. Όλα. Εμφανίζονται κάποια στιγμή. Είναι προφανές, μάλλον να το ξέρουμε, ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά. Το θέμα μας είναι ότι αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενώ κάνουν καταθέσεις και κάνουν καταθέσεις ονοματίζοντας συγκεκριμένους πολιτικούς. Και είναι λογικό, γιατί τους έχουν δει να μπαινοβιάζουν στα γραφεία. Να παίρνουν τηλέφωνο και να μιλάνε. Και να έχουν σχέσεις. Το ανακριτής, όταν μάθει, ας πούμε, ότι είχε σχέση με μένα, όπως το Κοράκος, παράδειγμα λέω. Έτσι, μην αρχίσουμε τώρα στο διαδίκτυο το πλήρω του Καζάκη, όπως το Κοράκος. Είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει εμένα, δεν είναι? Να με καλέσει και να μου πει: Ελάτε, ρε φίλε. Έχουμε μαρτυρίες αυτό το πράγμα. Πες μου εσύ. Τι έγινε, την δική σου. Και τι δέχεται, δεν τη δέχεται ο ανακριτής. Καταγράφεται και προχωράμε. Λοιπόν, όταν αναφέρθηκε η οικογένεια Μητσοτάκη, που είναι γνωστό, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε πόσες 20 συσκευές. Έτσι, ζήμη. Είναι και φτηνιάρες, ρε. Ναι. Χαλάγανε λοιπόν, γρήγορα. Μάλλον. Ή ξέρω εγώ πόσα hands-free έχει πάρει, πόσα κινητά, δεν ξέρω, ας πούμε, οτιδήποτε. Τέτοια πράγματα, ψιλοπράγματα τώρα, γιατί είναι και φτηνιάριδες. Τι να ξέρει, τις μίζες. Αυτούς τις κανονίζανε μέσα σε ειδικά δωμάτια. Το θυρών. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Αλλά τέλος πάντων, όταν μαθαίνεις και βλέπεις το πράγμα. Όμως ότι έχεις μια επισκεψιμότητα το κάθε ένα πολιτικό. Βέβαια, εκεί λες. Λοιπόν, τι ήτανε, το ξέρω εγώ, σε παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, ο ιδιαίτερος του Κυριάκου. Ναι, λέω. Δεν μπορείς να έχεις. Σε παίρνει τηλέφωνο ο ιδιαίτερος του Κυριάκου και σου λέει, ρε παιδί μου, πες στο αφεντικό σου, στο Χριστοφοράκο, 200 hands free χρειαζόμαστε. Δωρεά. Προφανώς πάντα. Πάντα. Για το καλό της πατρίδας. Λοιπόν, ο ανακριτής τι κάνει. Το τελευταίο που πρέπει να κάνει είναι να τον καλέσει ή να τον πει, έλα εδώ, ρε φίλε. Από πού τέτοια οικειότητα. Από πού. Το τουλάχιστον, αυτό που και εγώ θα αναρωτιόμουν, έτσι. Η αντιμετώπιση ήταν η εξής. Πώς τολμάς να μιλάς για την οικογένεια Μητσοτάκη που έχει προσφέρει τόσα πολλά για τον τόπο. Στον τόπο. Και μένει εκεί. Το πια δεν προχωράει καν στο πια. Εδώ, για να καταλάβουμε τι σημαίνει πώς το λένε, το κύκλωμα που κάποτε το λέγανε παραδικαστικό, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Δικαστικό είναι. Δικαστικό. Παρά, δηλαδή, δικαστικό είναι. Όχι πως δεν υπάρχουν δικαστές και εισαγγελείς και ανακριτές. Δικαστικό είναι. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα το δικαστικό σύστημα. Αλλά το εκτελεστική εξουσία έχει διαμορφώσει τη δικαιοσύνη κατ' εικόνα και ομοίωσή της, μόνο και μόνο για να μην υπάρχει κανενός είδους δυνατότητα, ούτε καν πιθανότητα να πληγεί ο σκληρός πυρήνας της που κάνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα. Για να μην πω τίποτα χειρότερο, έτσι. Λοιπόν, ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα οι οποίοι αντιστέκονται και προσπαθούν. Αλλά όταν το σύστημα έχει συγκεκριμένες δομές πάνω στις οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ έχω μια ένσταση εδώ, φίλη μου. Τι πάει να πει, προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί, αλλά προσπαθεί. Τι πάει να πει. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνες για μένα. Δηλαδή, ποιος είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν? Ο κίνδυνος είναι να τον μεταθέσουν από το πρωτοδικείο της Αθήνας στο πρωτοδικείο, ξέρω εγώ, της Ξάνθης. Ωραία. Αυτό ίσως να είναι και τον ίδιο μισθό θα πάρει. Την οικογένειά του, όπως θα τη θρέψει με το μισθό που θα πάρει στην Αθήνα, με τον ίδιο μισθό θα τον θρέψει και με το μισθό που θα πάρει στη Θράκη. Θεωρώ ότι εντάξει, ο μόνος εκβιασμός που μπορεί να υποστεί ένας δημόσιος υπάλληλος και δικαστικός, τον ξεχωρίζω από τον υπάλληλο, έτσι, γιατί δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ο δικαστικός, είναι τι? Είναι η μετακίνησή του από εκεί
που εργάζεται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε κάποιο άλλο γεωγραφικό τμήμα της Ελλάδας. Ωραία. Είναι υποχρεωμένος να πάρει το ρίσκο για να, και να κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και μετά είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε πράττει. Δεν μπορεί για μένα να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε ευθύνη. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είμαι λίγο αυστηρός, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, τι θα πάθεις εσύ, κύριε Πρωτοδίκη, που εφαρμόζεις αντισυνταγματικούς νόμους, τι θα πάθεις, να σε μεταθέσει. Ωραία, και λοιπόν, τι έγινε. Κράτα την αξιοπρέπειά σου, σεβάσου τον όρκο σου, σεβάσου το λαό τον οποίο υπηρετείς, γιατί τον υπηρετείς το λαό. Εντάξει. Έχουν χαθεί λίγο. Δεν έχουν ευθύνη μόνο οι κορυφές. Οι έννοιες αυτές. Όλοι έχουν ευθύνη. Ναι, αλλά τις έννοιες αυτές δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε, όχι, ότι πρέπει να καταρρύπτονται, όχι, όχι, και να, ίσα που πρέπει να καταπατώνται. Να τις ξαναενισχύσουμε. Γι' αυτό και το αναφέρω. Εγώ αναρωτιόμουν ότι έτσι. Παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι η τιμή δεν αγοράζεται. Σωστό. Δεν υπάρχει αξία για να αγοράσει την τιμή σου. Ναι. Αν βγούμε σήμερα αυτό, έξω. Αυτό νομίζω ότι. Αυτό είναι το. Συγγνώμη, ναι, να σε διακόψω σε αυτό. Όχι, ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ σήμερα. Πολύ όμως στο νέο κόσμο, δηλαδή. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην νεολαία, αλλά βλέπω ότι τα πάντα έρχεται και τα μετράει επάνω σε μια ηλική αξία. Την οποία εμείς την έχουμε διδάξει, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι φταίνουν τα παιδιά. Θα σου πω μετά ένα παράδειγμα από σήμερα που ερχόμουν στο τρένο. Ναι. Από φοιτητές της δικής μας κατεύθυνσης, να το πούμε έτσι. Πες οικονομικό. Ολοκλήρωση, θα σου πω. Και το βλέπω σε όλη την κοινωνία, δηλαδή, ότι πλέον ακόμα και την τιμή σου έρχεσαι και τη μετράς με το πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσει από αυτή. Αυτό είναι λίγο. Αυτό δεν είναι φοβερό, δηλαδή. Σου δημιουργεί, δηλαδή, δεν ξέρω να το πιάνει όλος ο κόσμος, αλλά είναι δυνατόν αυτό που αισθάνεσαι να το μετρήσεις, δηλαδή το ότι είσαι καθαρός, το ότι κοιτάς τον άλλον με καθαρά μάτια, το ότι θέλεις να είσαι άνθρωπος ο οποίος αλληλέγγυος να βοηθήσεις, να υπερασπιστείς ιδανικά. Αυτό το πράγμα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν για να το μετρήσεις με χρήματα. Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχουν πια αξίες. Γι' αυτό. Αυτό νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στο αποκορύφωμα ενός συστήματος που στηρίζεται στην κλεπτοκρατία. Ναι, δηλαδή, ναι. Πλέον, ενώ παλιά υπήρχε αυτή η χρήση. Ήταν στην άκρη. Ναι, ήταν στην άκρη αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι το τελευταίο στάδιο του ελληνικού καπιταλισμού. Να το πούμε έτσι. Να μας κάνουν κάτι εικόνα και ομοίωση, δηλαδή. Ναι, όχι μόνο έχουν κάνει την κάτι εικόνα και ομοίωση την κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα του Πασόκ. Με συγχωρείς. Ναι. Ξέρω, Αντώνη, ότι έχεις περάσει. Το 82 τον Ιούνιο τους είπα, είσαστε απατεώνες και τους αποχαιρέτησα. Απλά λέω ότι με το, με το που εμφανιστήκανε. Τους ξέρεις και από μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα που έγινε είναι ακριβώς αυτό. Και σπάσανε αυτό το σκληρό πυρήνα του ξεροκέφαλου Έλληνα, mm-hmm, που ρε παιδί μου, δεν έβαζε κάτι πάνω από την οικογένειά του, την πατρίδα του και τη θρησκεία του. Και μέχρι τότε η εθνικοφροσύνη, αυτό το απόβρασμα της εθνικοφροσύνης, mm-hmm, που πίσω από τα δίθεν εθνικά ιδεώδη έκρυβε ό,τι μεγαλύτερο ξεπούλημα έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, ο δοσυλλογισμός στο απότατο όριο, απέναντι σε αυτό ήταν ο αγνός πατριωτισμός του Έλληνα, που πάνω απ' όλα έβαζε αυτό το πράγμα, αυτό που έλεγε ο Ροΐδης από το 1870, που ζούσαμε σε μια ανάλογη εποχή, mm-hmm, η Ελλάδα ήταν σε κάπως ανάλογη με τη σημερινή εποχή, βεβαίως τα σύνορά μας ήταν λίγο πάνω από τη Λαμία. Λοιπόν, εκεί που θα έρθουν και αυτός που ζει από εκεί. Θα πάμε σε λίγο. Ας μην το συζητάμε. Λοιπόν, απλά λέω ότι. Με άλλους όρους. Αυτό λέγανε ότι το ίδιον του Έλληνος, έλεγε ο Ροΐδης, είναι ο πατριωτισμός του. Και έχει να κάνει, γιατί είναι το μόνο που τον διαφυλάττει από την πλήρη εξαφάνιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είμαστε μεγάλη, ισχυρή χώρα ή αυτοκρατορία ή οτιδήποτε. Ή να έχουμε τέτοια αυτοκρατορικές καταγωγές ή προϊστορίες, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ακόμη και αν χαθεί η έννοια του έθνους και του πατριωτισμού, του λαϊκού πατριωτισμού, όπως έχει γίνει στη Γερμανία, όπως έχει γίνει ή γίνεται σήμερα στη Γαλλία ή στην Αγγλία, στη Βρετανία δηλαδή, ή στην Ισπανία.
Γι' αυτό έχουν τα προβλήματα με την Καταλωνία και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι το ίδιο. Το ίδιο του Έλληνος. Έτσι. Αυτό το λέει και ο Σουρίς ο Κακομοίρης, αν και κορόιδευε και πολύ σωστά κορόιδευε αυτόν τον ιδιότυπο πατριωτισμό του ξεφτύλα Έλληνα, όπως έλεγε, του ξεφτυλισμένου Ρωμιού. Δηλαδή αυτόν που το μόνο που έξερε να κάνει τον πατριωτισμό του, μάλλον. Τον μέτραγε. Τον μέτραγε με τον καφέ στο καφενείο, τίποτα άλλο. Έτσι. Αλλά το ίδιο πάντα και της λογοτεχνίας μας και στους μεγάλους καλλιτέχνες, αυτό που απέδιδαν ήταν πάντα αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αυτό πέθανε. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά βεβαίως να αναγεννιέται. Το δολοφονήσανε, Δημήτρη, δεν πέθανε. Σωστό. Αυτό λέω. Είναι μια διαρκή πάλι αυτό το πράγμα. Έτσι. Για να μπορέσουν να επιβάλλουν ένα σύστημα κλεπτοκρατίας, το οποίο πλέον, εντάξει, ο καπιταλισμός, να το πούμε έτσι, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα λέγει κανείς. Αλλά το οποίο δεν έχει ανάγκη την κλοπή για να επιβιώσει ή να αναπαραχθεί. Όχι, απλά μπορεί να μεταλλαχθεί όμως. Και ίσα ίσα οι αστικές τάξεις, ας πούμε, σε άλλες χώρες, όχι εδώ. Εδώ είμαστε εμείς εξαίρεση. Λοιπόν, διαμόρφωσαν το κράτος δικαίου, κανόνες δηλαδή με βάση τους οποίους, ας πούμε, η κοινωνία μπορούσε να λειτουργήσει. Δικούς τους κανόνες, αλλά κανόνες. Ναι, κανόνες όμως που λειτουργούσε όλη η κοινωνία. Και προσπαθούσαν μέσα από αυτό να, τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές τάξεις, να δουν στην αστική τάξη την πρέπουσα ηθήνουσα τάξη που συμφέρει το κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτή που δίνει η αγκομηχανή που θα δώσει μπροστά τη δύναμη για να. Αυτό το κίνητρο τη ταύτιση των δικών τη ταξικών συμφερόντων με ολόκληρη την κοινωνία. Εδώ δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Ποτέ. Δεν υπήρξε καπιταλισμός εδώ. Καπιταλισμός υπήρξε. Η αστική τάξη που λέει. Είναι Παναγιά μονοπωλιακός καπιταλισμός. Ήταν από την αρχή, επειδή και το λίκνο τη ήταν τέτοιο. Ποιοι ήταν φαναριώτες, τυχοδιώκτες. Και κοτζαμπάσιδες. Φιλόδοξοι, φιλόδοξοι άνθρωποι. Τους. Οι οποίοι αναπαράγονταν. Είναι αναπαράγονται και σήμερα και νοοτροπίες. Οι οποίοι δημιουργήσαν ουσιαστικά. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πλέον να μην μας κάνει, πάθαμε ένα μυθιδατισμό σε σχέση με αυτό το πράγμα το στοιχειώδες. Αυτό που λέμε η έννοια της ένομης τάξης. Δηλαδή, πού να φανταστώ εγώ επαναστάτης, ας πούμε, μιλάω υπέρ της ένομης τάξης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει δίκαιο και να ισχύει. Αλλιώς ο πολίτης, ο απλός πολίτης, ο υπήκοος μάλλον, ποιος πολίτης. Δεν υπάρχει. Διάβαζα σήμερα το Αριστοτέλη τον ορισμό του δεν πολίτη. Δεν υπάρχει. Ξανά και τρελαινόμουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα. Ο υπήκοος να έχει ρε παιδί μου τουλάχιστον τα τρία πράγματα εγγυημένα. Ποια είναι τα τρία πράγματα. Η ζωή του. Έτσι, την περιουσία του. Την περιουσία του. Και τη δυνατότητα να έχει οικογένεια. Έτσι, να είναι την αιστεία του. Να ασφαλές το, ναι, το, αυτό που λέγανε πάλι το κεραμίδι. Την αιστεία του. Την αιστεία του. Το κεραμίδι πάνω το εκεί, κεφάλι. Εκεί που μαζεύει την οικογένεια για να δίνει το παρόν ο ένας στον άλλο. Και ότι έχει μια εξασφάλιση ότι αύριο δεν θα το ξημερώσει μια μέρα που δεν θα μπορεί να θρέψει την οικογένειά του. Δεν τα χρειάζεσαι αυτά σήμερα γιατί. Θέλω να πω και τα τρία σήμερα, όχι απλά έχουν μπει υπό ανέρεση. Όχι, σου λένε ότι δεν τα χρειάζεσαι γιατί θα μπούμε στις αγορές. Και εφόσον θα μπούμε στις αγορές, έχει λυθεί το ζήτημα. Ναι, αυτό το πράγμα. Μόνο που στη δική μας περίπτωση οι αγορές εκφράζονται με τον πιο απόλυτο κλεπτοκρατικό τρόπο. Η απόλυτη ληστεία. Γι' αυτό και η πολιτική μας είναι η απόλυτη παλιάνθρωποι. Η απόλυτη λίσταρχη. Ο Γιαγκούλας. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι δεν είναι εγκέφαλη. Θα χαιρόμουν να είχα έναν πολιτικό ο οποίος θα ήταν εγκέφαλος μαφίας. Να μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτή είναι απλά υπάλληλη. Όχι, εντάξει, το μόνο που κοιτάει τώρα και ο κύριος, ας πούμε, ο Φρουράς, ας πούμε. Δηλαδή, που τον ξέρουμε και από παλιά, ας πούμε, έτσι, εγώ είχα τη δυστυχία να βρεθώ σε κοινό πάνελ τότε που το παίζει μεγάλος επαναστάτης και ναι. Σιριζέος και όλα αυτά. Τη χείριστη των εντυπώσεων. Τη χείριστη των εντυπώσεων. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα βρεθεί σε σχέση εξουσίας. Γιατί έτσι και βρισκόταν σε σχέση εξουσίας, εγώ μάλιστα το είχα πει σε διακδήλωση που είχα κλειδί. Λέω, έτσι και βρεθείτε σε σχέση εξουσίας, ειλικρινά, δεν ξέρω ποια τύχη με περιμένει, ας πούμε. Τη βλέπουμε σήμερα. Θέλω να πω, είμαι ολόκληρος ο λαός μας, αλλά αυτό το πράγμα, ο μυθριδατισμός, δηλαδή το να αποδέχεσαι
ότι δεν μπορεί να υπάρχουν σταθεροί κανόνες πολιτικού παιχνιδιού. Πολιτικού και κοινωνικού, δεν είναι μόνο το πολιτικό. Κατ' επέκταση. Αυτό που λες για το δικαστή. Ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους. Λα παράδειγμα. Κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση, ας πούμε, έτσι, με συζήτηση, ας πούμε, στη γειτονιά. Όταν ήταν στρατιώτης ο γιος μου μεγάλος, υπηρετούσε. Και ήταν, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων, στη γειτονιά μου, όπου με ρώτησε η πολίτη που ήξερε, ας πούμε, ότι ο γιος μου έχει πάει στρατιώτης. Λοιπόν, και λέει, πού είναι, της είπα ότι είναι, σε παραμεθόριο, κανονικότατα, όπως προβλέπει η ιστορία. Της έκανε εντύπωση. Φοβερή έκπληξη. Μου λέει, και τον άφησες. Του λέω, γιατί να μην το αφήσω, δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τι θα πάθει, δηλαδή. Άσε που δεν δεχόταν ο δικός μου. Τι θα έπρεπε να κάνω, έτσι. Έπρεπε να τη ρωτήσεις. Εντάξει. Λε, τι εννοείς. Μου λέει, εμείς το δικό μας. Έτσι. Βάλαμε μέσο. Και από τη χαλκίδα που τον είχαμε πάρει. Τον φέραμε στο σπίτι απ' έξω. Τον φέραμε απ' έξω, γιατί η χαλκίδα ήταν μακριά. Και χάλαγε πολλά για να πηγαίνει έρχεται. Δηλαδή τη λέω, ρε παιδί μου, με συγχωρείς. Δηλαδή, ούτε στο μυαλό τη σκέφτηκε ότι δεν είχε. Δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου. Στο κάτω άφησε 9 μήνες είναι. Στο θα το ξηράσει. 9. Δηλαδή σιγά. Εμείς παλιότεροι, ας πούμε, που είχαμε κάνει. Κάπως περισσότερο. Εκ των οποίων οι 2 μήνες είναι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι. Σε αυτό ένα μήνα. Σε αυτό έχουν διαλυθεί. Δεν υπάρχουν ειδικότητες καταρχάς. Έχουν διαλυθεί ειδικότητες. Πλέον σε όπλα. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία. Απλά ήθελα να πω εγώ κάτι. Θα φέρουμε στρατιωτικούς να τα πούμε, να τα συζητήσουμε αυτά εδώ. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό πάνω. Εγώ στα παιδιά, όσοι μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει, που ακούνε, ξέρεις, θα πάνε στρατιώτες και θα πάρουν μια μετάθεση η οποία θα είναι μακριά. Εγώ θα πω κάτι που μου είχε πει ένας Έλληνας αξιωματικός εκείνη την περίοδο που υπηρετούσα εγώ στη Μυτιλήνη, στα τετρακισμένα. Και όλοι κάναμε σαν μπαλαβή να πάρουμε άδεια, γιατί ήταν Πάσχα. Mm-hmm. Και γυρίστηκε και μου λέει ο αξιωματικός, να είναι καλά εκεί που ήταν, γιατί ήταν και από τους καλούς, τους σοβαρούς αξιωματικούς. Εσύ μου λέει, έχεις σκεφτεί ποτέ την περίπτωση ότι δεν θα ξαναέχεις πάλι την ευκαιρία να περάσεις Πάσχα σε στρατόπεδο με αυτούς τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει αυτή την περίοδο και έχεις κάνει τις νέες σχέσεις και τις νέες φιλίες σου. Κάτσα το σχέδιο και λέω, ναι, γιατί να φύγω, εδώ θα κάνω. Είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία. Μην αφήνετε την εμπειρία, δηλαδή δεν θέλω ο κόσμος να αφήνει, τα νέα παιδιά να αφήνουν τις εμπειρίες. Και συζητάμε, δηλαδή, ο οποίος πέρασε στρατιώτη, ο οποίος έκανε στρατιώτη και έκανε στρατιώτη κανονική θητεία. Υπήρχε πάντα το ζήτημα. Είναι στοιχείο της κοινωνικοποίησης μας. Ακριβώς. Καλώς είναι αυτό. Είναι μέσο, είναι. Λοιπόν. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σπύρος από Πετρούπολη. Ναι. Χαιρετώ προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάτι να το λέω έτσι, όποτε βγαίνω, γιατί σχεδόν ποτέ πια δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι δίπλα σας. Ναι, δεν πειράζει. Είμαι ο Δημήτριος και ο Αντώνης ο Παπαδονίου. Α, δεν έχει σημασία. Πες μας τι. Δεν ξέρω, μου βγαίνει η πηγή να χαιρετώ τον καθένα όποτε βγαίνω, δεν ξέρω γιατί. Και όταν δεν το γνωρίζω, αισθάνομαι λίγο άβολα γι' αυτό. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, 3 ερωτήματα πάλι έχω να σας κάνω σήμερα. Αυτή τη φορά το ένα είναι σημαντικό, ή τουλάχιστον θεωρώ σημαντικό εγώ. Και θα το κάνω και πρώτο φυσικά. Είχα ακούσει πριν λίγες μέρες που είχατε βγει στον κύριο Λιάτσο, που του είχατε πει ότι δεν είστε καθόλου βέβαιος κατά πόσον η καταμέτρηση στις εκλογές γίνεται με σωστό και δίκαιο τρόπο. Ναι. Το τετιολογήσατε λέγοντας ότι η καταμέτρηση γίνεται από ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Οπότε έχω το εξής ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι αυτό όντως είναι αλήθεια, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μέχρι ενό σημείο τουλάχιστον, τι μπορεί να κάνει το ΕΠΑΜ σαν κόμμα γενικά ώστε να το καταπολεμήσει? Διότι, πώς να το πω, αν το ΕΠΑΜ ήταν για παράδειγμα ένα κόμμα που το ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα πιάνε ένα 8-10%, εντάξει, μπορεί να μας πολύ ένοιαζε. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι πολύ ωριακά στο αν θα μπει ή όχι στη Βουλή, νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορούν να το κάνουν με τη συγκεκριμένη μέθοδο να μην μπει στη Βουλή. Ναι. Άρα νομίζω είναι κάτι που το αφορά πολύ πολύ άμεσα το ΕΠΑΜ. Μας αφορά, αλλά δεν είναι το θέμα μας εκεί, γιατί αυτό το πράγμα που η μάχη μας, ας πούμε, κοίταξε να δεις, ολόκληρο το σύστημα του κοινοβουλευτισμού όπως τον ζούμε στην Ελλάδα
είναι σύστημα γυρτίας και απάτης. Από πού και να το πιάσεις. Τερατούργημα είναι. Ναι, ναι, ναι. Από πού και να το πιάσεις. Το θέμα είναι ότι η συμμετοχή μας αυτό είναι, είναι μια μέθοδος μάχης, να το πούμε έτσι. Είναι ένα πεδίο αναμέτρησης που δεν το καταλείπεις, γιατί αφορά εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν, η συμμετοχή μας αυτό λοιπόν είναι εν γνώση μας ότι μπαίνουμε σε ένα πεδίο μάχης, το οποίο δεν το έχουμε επιλέξει εμείς, όπου οι σχετισμοί δύναμης δεν καθορίζονται από εμάς, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να εκφραστεί μια τέτοια δυναμική η οποία να μπορέσει να αφοπλίσει οποιαδήποτε προσπάθεια οποιοδήποτε μηχανισμού να παραποιήσει πώς να το πούμε, την ψήφο του ελληνικού λαού. Παράδειγμα, εάν πάρεις αυτό το 8-10% που λες, πόσο μπορεί να σου κόψει ο μηχανισμός? 1, 2, 3 ποσοστίες μονάδες. Πάλι δεν έχεις πρόβλημα, με την έννοια ότι θα υπερβείς, θα μπεις μέσα. Και εγώ έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, αλλά το έχουμε συζητήσει βεβαίως και στο ΕΠΑΜ, η πρώτη πράξη του που θα κάνει το ΕΠΑΜ μπαίνοντας μέσα, και είναι και το μόνο κονδύλι που θα χρησιμοποιήσει από την κρατική επιχορήγηση, γιατί εμείς και από την άποψη αρχής δεν θέλουμε την κρατική επιχορήγηση, και αυτή θα πάει στον κοσμάκι, στον κόσμο που την έχει ανάγκη, δικά του είναι τα λεφτά, όχι δικά μας. Εμείς ξέρουμε να πορευόμαστε με το ιστέρημα των μελών και των φίλων. Λοιπόν, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε μέρος αυτής μόνο και μόνο για να κάνουμε επανακαταμέτρηση των ψήφων. Για να φύγει τελικά και η εντύπωση που έχουμε. Γίνεται όντως παραποίηση αποτελέσματος. Θα το βρούμε. Είναι η πρώτη πράξη ανένδοτου του ΕΠΑΜ από τη στιγμή που θα βρίσκεται στη Βουλή. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι... Ναι, άμα πείτε εντάξει, ναι, δεν με νοιάζει από εκεί και πέρα. Ξέρω ότι είναι απλουστεύονται τα πράγματα. Το θέμα είναι μέχρι να ανοίξει αυτή η πόρτα της Βουλής. Γιατί εκεί πέρα. Εκεί τρεχάτε ποδαράκια μου. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Είναι η δουλειά, η προσοχή. Αν μου επιτρέπεις, πρόεδρε, θα ήθελα να του προτείνω κάτι του ακροατή μας. Γιατί βλέπω ότι είναι καλοπροαίρετο στην ερώτησή του. Και γι' αυτό του απευθύνω την εξής πρόσκληση. Ελάτε να βάλετε πλάτη. Δεν μπορείτε. Η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι τι κάνετε. Έτσι μας είπες, φίλε μου. Τι κάνετε. Καλύτερα να πούμε τι κάνουμε, όχι τι κάνετε. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς τη δική σας έμπρακτη στήριξη. Δηλαδή, αποφασίστε να ενεργοποιηθείτε, να συστρατευτείτε και εσείς μαζί μας για να αποτελέσουμε ένα σύνολο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις όχι απλές δυσκολίες, απλά δυσκολίες, αλλά αυτές τις αγυρτίες οι οποίες υπάρχουν, και να ανατρέψουμε το πολιτικό σύστημα. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο αυτός. Σηκωθείτε λοιπόν όρθιοι, εμείς είμαστε όρθιοι, ελάτε μαζί μας για να πάμε μπροστά. Δουλειά υπάρχει για όλους πάντως, μην ανησυχείτε. Όχι, ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μόνο η απάντηση, δεν υπάρχει άλλη σε σχέση με αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους και στις προηγούμενες εκλογές να μαζέψουμε τα δελτία, να κάνουμε, να έχουμε το δικό μας, ας πούμε, μηχανισμό αποτίμησης αποτελέσματος. Δυστυχώς δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει και είναι και μεγάλο κόστος, ας πούμε, να το κάνεις αυτό, αλλά είναι και δύσκολο να. Ούτε καν τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε, έχουν αντίστοιχο μηχανισμό. Χρειάζεται και πολλά ενεργά μέλη. Την περίοδο δηλαδή των εκλογών θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον. Είναι το λιγότερο που χρειάζεται. Εντάξει, αν βάζεις τα εκλογικά κέντρα, είναι πολλά πράγματα. Απλά λέω ότι η μόνη λύση είναι το να εμφανίσει αυτή τη δυναμική. Η οποία δυναμική δεν είναι απαραίτητο να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ούτε στις τηλεοράσεις. Γιατί ξέρουμε και πώς φτιάχνονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς δημιουργούνται. Πώς προσπαθεί να δημιουργηθεί το εντυπώσεις και το κλίμα. Από εκεί και πέρα, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, το ΕΠΑΜ δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις? Είναι αυτό που ρώτησε και ο κύριος Γλιάτσος. Γιατί δεν καταγράφεται? Νομίζω μόνο μια φορά είχε καταγραφεί. Μία φορά. Αναγκαστήκα. Κάποιος έκανε ένα λάθος. Τα λάθη γίνονται μία φορά. Δεν επαναλαμβάνονται. Δεν έχει σημασία. Απλά λέω ότι δεν καταγράφεται. Και δεν καταγράφεται γιατί πολύ απλά η τακτική του πολιτικού συστήματος απέναντι στο ΕΠΑΜ είναι δεν υπάρχεις. Απλά πραγματάκια. Και πάμε να το ανατρέψουμε εμείς απλοί άνθρωποι με τον τρόπο μας και με τη δουλειά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Και αυτό, αν θέλεις, είναι και μια εγγύηση το ότι εμείς δεν πουλιόμαστε. Ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί αν πουλιόμασταν, εάν είχαμε διαπλοκές με το κυρίαρχο σύστημα, καταλαβαίνουμε τώρα τι εννοούμε, ναι, ναι, θα μας καταγράφανε και θα μας καταγράφανε με τέτοιο τρόπο, ώστε τουλάχιστον να είμαστε, όχι ανάγωμα, αλλά βαλβίδα ασφαλείας για το σύστημα. Όπως είναι και αυτές που καταγράφονται, και καταγράφονται, ενώ για παράδειγμα έχουν μικρότερα ποσοστά στις εκλογές από το ΕΠΑΜ, καταγράφονται όμως και καταγράφονται συστηματικά, διότι οι διαπλοκές του με το υπάρχον σύστημα, με την ευρεία έννοια σύστημα, είναι χαρακτηριστικότατες και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Λοιπόν, ακριβώς για αυτό το λόγο και καταγράφονται. Θέλουν πολιτική κάλυψη. Αν δεν καταγράφαν την ανταρσία, πώς θα δίνανε πολιτική κάλυψη στις ΜΚΙΟ? Έτσι, αυτό το πράγμα. Σε εμάς, αν μας καταγράψουν εμάς και μάλιστα συστηματικά και φανεί και η δυναμική που φαίνεται, που φάνηκε τουλάχιστον στη μία δημοσκόπηση, που τέλος πάντων δεν έχει σημασία τώρα πόσο είναι κτλ. Για μας η δυναμική έχει σημασία. Λοιπόν, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί εμείς είμαστε, πώς το λένε, ατόφια πατριωτική δύναμη. Όχι με δεξιό ή αριστερό πρόσημο, ατόφια. Οπότε τι περνάει μήνυμα στον κόσμο? Αυτό δεν το θέλουν με τίποτα. Δεν το θέλουν με τίποτα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου για παράδειγμα στην επέτειο που είχαμε για την 28 Οκτωβρίου, έβλεπε στον κόσμο που έβγαινε έξω, πήγαινε στις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, εκδηλώσεις χαμηλού επίπεδου, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό που άξιζε η επέτειος, ας πούμε, και τα λοιπά. Παρόλα αυτά όμως πήγαινε για να εκφράσει αυτό το αισιχτήργαμο το. Δηλαδή να αισθανθεί ξανά το μεγαλείο αυτής της ημέρας και των αγώνων που βεβαίως όλες οι οικογένειες έχουν, ανθρώπους που δώσανε ό,τι δώσανε εκείνη την εποχή. Και λέει τώρα, αυτό δεν πρέπει να μεταφραστεί σε πολιτικό πρόσημο επάνω στην πολιτική κονίστρα, όπως λένε ορισμένοι, με καταλαβαίνεις. Αυτό είναι, και αυτή είναι η μάχη μας. Ναι, κατάλαβα. Μιας και το πήγατε σε εθνικές επαιτίες, γιατί και εγώ οι ερωτήσεις μου είχαν άμεση σχέση με αυτά. Και την απάντηση, εγώ καλύφθηκα τέλος πάντων από το πρώτο μου ερώτημα, αυτό που ήθελα να ακούσω, το άκουσα. Ήθελα να ρωτήσω, δεν μπορώ να καταλάβω, και sorry κιόλας, γιατί βάλατε, μάλλον πώς να το πω, γιατί βάλατε σαν τόσο σημαντικό θέμα και το βάλατε και μέσα στην νομική δέσμευση το να θεσπιστεί καινούργια εθνική επέτειος 29 Ιανουαρίου επειδή ήρθε ο Καποδίστριας? Οκ, καταλαβαίνω τη σημασία. Δεν ήρθε, τότε ορκίστηκε. Ναι, στην Έγινα. Ναι. Καταλαβαίνω τη σημασία και το συμβολισμό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το θεωρούσατε τόσο πολύ σημαντικό, πρώτον που το βάλατε στην νομική δέσμευση, και δεύτερον, το ότι θα το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλετε να το κάνετε, αλλά δεν πρέπει να ρωτήσετε τον λαό αν φυσικά θέλει να τη θεσπίσει και αυτή σαν εθνική επέτειο. Φυσικά. Με δημοψήφισμα. Για όλα αυτά θα ρωτηθεί. Και με δημοψήφισμα. Γι' αυτό και στην νομική δέσμευση υπάρχει η δέσμευση απέναντι ότι αυτή η κυβέρνηση, η δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, για την οποία παλεύουμε, οφείλει να λειτουργεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, στα μεγάλα διλήμματα της πολιτικής, με δημοψηφίσματα, ακόμη και αν δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο Σύνταγμα. Τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει ένα καινούργιο Σύνταγμα, το οποίο θα προβλέπει αυτές τις διαδικασίες, την παρέμβαση δηλαδή του πολίτη στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, την αποφασιστική παρέμβαση. Γι' αυτό και λέμε, σε αυτά τα κορυφαία ζητήματα, δημοψήφισμα. Και μέχρι τότε μπορεί να καλυφθεί, πρόεδρε, με συντακτική πράξη, η οποία είναι ανάλογη. Πολύτροποι. Το θέμα δημοψηφίσματος. Η ουσία είναι το θέμα. Μέχρι τότε. Και το λέμε γιατί εμείς πάμε για καινούργια μεταπολίτευση. Καινούργια μεταπολίτευση. Εγώ είχα την εντύπωση ότι τα δημοψηφίσματα αυτά θα τα ξεκίναγε το ΕΠΑΜ, αφού είχε ήδη κάνει πράξη τις 14 θέσεις από την νομική δέσμευση. Όχι. Αν προσέξεις, είναι νομίζω το νούμερο 2 στην νομική δέσμευση, που αναφέρεται ακριβώς στα δημοψηφίσματα. Για παράδειγμα, εάν υπάρξει μια αλλαγή των συνθήκων στη διάρκεια που είσαι κυβέρνηση ή όταν ξεκινάς, ας πούμε, να είσαι κυβέρνηση, για ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη νομική σου δέσμευση, για παράδειγμα, έχουν αλλάξει συνθήκες, θα πάρεις μονομερώς την απόφαση ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ δεν θεωρώ αυτό το στοιχείο
που έχω, για το οποίο έχω δεσμευτεί και αλλάζω θέση. Όχι, θα το θέσει στον κόσμο και θα το πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Πες μου τι θες να κάνω. Α, μάλιστα, δηλαδή θα κάνετε μόνο για την νομική δέσμευση 14 δημοψηφίσματα ή ένα για όλα? Όχι, ανάλογα, ανάλογα με το, λέω, αν γίνει πόλεμος. Αν απαιτηθεί. Δεν θέλω τώρα να τρομοκρατήσω κανέναν. Αλλά για παράδειγμα, αν γίνει πόλεμος. Αλλάξουν οι συνθήκες. Αλλάξουν οι συνθήκες, οι πολιτικές συνθήκες. Ορισμένα πράγματα θα πρέπει να καθυστερήσουν. Ναι, 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 η φυσική καταστροφή, ναι, το θυμάμαι αυτό, εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή, σε αυτό δεν θέλουμε, και αυτό είναι βασικό στοιχείο του προγράμματός μας. Η κυβέρνηση αποφασίζει μόνη της. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό και λέμε δύο πράγματα. Πρώτον, τα υπουργεία ανοιχτά στον πολίτη και όχι στους ημέτερους. Στον πολίτη, οποιοδήποτε πολίτης να μπορεί να αναφέρεται στο Υπουργείο με υποχρέωση του Υπουργείου της Υπηρεσίας να απαντάει και μάλιστα με κακουργηματική, πώς το λένε, άμεση επέμβαση δικαιοσύνης. Όχι, λέω ότι αν δεν απαντάει, αν δεν αναποκρίνεται, ή κόλληση αργία, να είναι κακούργημα και να διώκεται με κακούργημα αυτός που δεν απαντάει εκ μέρους της δικαιοσύνης ή της πολιτικής ηγεσίας. Και όχι να γίνεται ΕΔΕ. Λοιπόν, ναι, με τον τρόπο αυτό. Και να μπορεί να πηγαίνει, να τον βρίσκει και τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα και τον Φούτσουρα και τον Φλίτσουρα. Αυτό το ένα. Και το δεύτερο, δημοψήφισμα. Δηλαδή, κάτι το οποίο αφορά ζητήματα που είναι κομβικά για την κοινωνία και βλέπεις ότι είναι διχασμένη η κοινωνία. Δηλαδή, η κοινωνία αυτή τρίβεται στα ζητήματα αυτά και δεν είναι ξεκαθαρισμένο το πού θέλει να πάει. Δημοψήφισμα. Γι' αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι να δείξουμε ακριβώς ποιος αποφασίζει για το οτιδήποτε. Δεν είναι ότι αποφασίζει μία κυβέρνηση. Ο λαός έρχεται στο προσκήνιο να πάρει πολιτική θέση, να γίνει υπεύθυνος πολίτης και να έχει άποψη για οτιδήποτε τεκτενόμενο υπάρχει στη χώρα. Γιατί δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να συνεδριάζουν ειδικές επιτροπές στα Υπουργεία με διάφορους ειδικούς συμβούλους, παραειδικούς συμβούλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να αποφασίζουν την πολιτική του Υπουργείου, όταν κάλλιστα αυτές τις συνεδριάσεις, αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, έτσι, μπορούν να γίνουν ανοιχτές στους πολίτες με άμεση συμμετοχή των πολιτών. Με άμεση συμμετοχή. Όποιος θέλει βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτικό, αν τα τους πιάσουμε όλους, αλλά με άμεση και αποφασιστική συμμετοχή. Και είτε με συλλογικούς φορείς, που πάει ο συλλογικός φορέας κάτι και λέει, για περιμένετε ρε παιδιά, και καταθέτει προτάσεις κτλ., που είναι υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία να απαντήσει σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν τη δέχουμε ή τη δέχουμε, ή με παρέμβαση του οποιοδήποτε ατομικά πολίτη. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω μια σκέψη, ρε παιδί μου, και να την έχω δουλέψει. Θα μου πεις. Μπορεί να λένε βλακίες. Δεν έχει σημασία. Η δημοκρατία έχει αυτό το καλό. Το ότι στην ελεύθερη διατύπωση μιας άποψης που μπορεί να είναι μελετημένη, στις 100 η μία να είναι σοβαρή και να είναι τεκμηριωμένη, σου δίνει και σου ανοίγει ορίζοντες. Εάν θες πραγματικά η διακυβέρνηση αυτής της χώρας να έχει ορίζοντες και να έχει ανοιχτούς ορίζοντες για την κοινωνία φυσικά και φυσικά για την χώρα στο σύνολό της. Εάν το θέλεις έτσι, άνοιξε τα Υπουργεία, πανά θεμάμαι. Γιατί δηλαδή να είναι οι παρατρεχάμενοι μόνο? Και ενίοτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Φυσικά πρέπει να είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, γιατί αυτοί ξέρουν πώς θα το υλοποιήσουν. Ναι. Πρώτα και κύρια. Αλλά γιατί πρέπει να διορίζεις συμβούλους, παρασυμβούλους, αυτό το πράγμα, ας πούμε, το απίστευτο, ας πούμε, όταν έχεις μια ολόκληρη κοινωνία και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος όχι μόνο έχει άποψη, γιατί έχει εμπειρία, γιατί έχει δουλέψει ζητήματα, αλλά έχει και δυνατότητα να συμμετάσχει στην υλοποίηση της άποψής του. Γιατί αυτό να το χάσεις? Από την πρώτη μέρα αυτό το πράγμα. Όχι στο τέλος της τετραετίας και βλέπουμε. Όχι, από την πρώτη μέρα. Και αυτό σου καλύπτει και κενά και στη διοίκηση. Γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου η κρατική διοίκηση να έχει διαλυθεί. Κυριολεκτικά να έχει διαλυθεί. Έχουν πάρει τα τμήματα εκείνα που τους ενδιαφέρουν ως μηχανισμούς στους μηχανισμούς που έχουν φτιάξει οι δανειστές και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της διοίκησης τα οποία αφορούσαν τη διοίκηση στις κοινωνικές υποθέσεις της Ελλάδας έχουν κυριολεκτικά διαλυθεί. Άρα εκεί πρέπει να παίξει ρόλο αυτόνομα ο πολίτης ο ίδιος. Και πρέπει να έχει μια κυβέρνηση που να του δίνει αυτή τη δυνατότητα και ταυτόχρονα να τον υποστηρίζει σε αυτή τη δραστηριότητα για να καλύψει αυτό το κενό διοίκηση μέχρι να αναμορφωθεί η διοίκηση και να έχουμε μια διοίκηση πραγματικά αυτή που μας αξίζει σαν Έλληνες πολίτες.
Ναι, ναι, ναι. Και το τελευταίο ερώτημα, και αυτό ίσον σημασία. Αν έχετε στο μυαλό σας να θέσετε δημοψήφισμα, αν και ξέρουμε εκ των προτέρων τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, για το θέμα των παρελάσεων, είστε υπέρ ή κατά το να γίνονται παρελάσεις? Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άμα καταργηθούν οι παρελάσεις θα καταργηθεί και η επέτειος που γιορτάζουμε. Απλά να γίνεται στήλη 17 Νοέμβρη, απλά μια αναφορά και τίποτα περισσότερο. Όχι, όχι. Εμείς είμαστε, εγώ, μην το γενικεύουμε, είναι η προσωπική μου άποψη, δεν έχει άποψη το ΕΠΑΜ από ό,τι ξέρω, εκτός και αν πέσω έξω. Σε αυτήν την ιστορία, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να γιορτάζεται κανονικά. Όλες οι επέτειοι πρέπει να γιορτάζονται. Και ιδιαίτερα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο. Τώρα, αν θα γίνεται παρέλαση με τον τρόπο που γίνεται τώρα, το συζητάμε. Δεν έχω, ας πούμε, ούτε ταμπού ούτε σημασία την έχει. Αλλά έχει σημασία να συμμετάσχει όλη η κοινωνία, ξεκινώντας από το σχολείο, αλλά και η τοπική κοινωνία, σε εκδηλώσεις που πραγματικά έχουν ουσία. Για να καταλαβαίνουν το νόημα της επετείου που γιορτάζουν. Ναι, πρέπει να κοινωνικοποιηθεί ο άλλος. Δεν μπορεί να ρωτάς κάποιον τι έγινε 28 Οκτωβρίου και να λες ο Αγί Πασάς με τους σουλιώτες. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό, σοβαρό. Για την ιστορική συνείδηση και την ταυτότητα ενός ολόκληρου έθνους. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτό. Και πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους, για παράδειγμα, οι μαθητικές κοινότητες όπως τους αρμόζει. Αν μιλάμε για τους μαθητές και τα σχολεία. Θα πρέπει να τα πάρουν οι συλλογικότητες ή οι συλλογικοί φορείς στην κοινωνία μέσα αυτή και όχι εξουσία. Και να τιμούμε αυτούς που πρέπει να τιμούμε, όχι τους εγκάθετους σε κάθε εξουσίας. Δηλαδή να τιμούμε τα τιμημένα χειρατιά που έλεγε και κάποτε επιπλέον κάποιος, να γίνονται... ή τους νέους. Και όχι να μου στρογγυλοκάθεται ο κάθε καρεκλοκένταρος εκεί πέρα και να περνάνε τα παιδιά ή οι ένστολοι και να τους χαιρετάνε. Να αλλάξουν αυτού του τύπου. Δεν υπάρχει ελίτ. Δεν είναι θέμα ελίτ και επιπλέον δεν έχει γίνει ποτέ ιδιαίτερη έρευνα για αυτά τα θέματα της επανάστασης, των πολέμων, αυτά που λέγαμε και πριν, στα πανεπιστήμια. Στο οικονομικό πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Γνωρίζουμε για ποιον λόγο έχει γίνει ουσιαστικά ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Όχι. Σιγά, να κάνεις έρευνα. Μιλάω για σοβαρή έρευνα. Αυτό που συζητάγαμε πριν, για το πώς γεννιούνται. Δεν ξέρω, φίλε, αν έχεις κάτι άλλο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όχι, αυτά τα τρία ήταν για σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καρζάκη. Σήμερα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Οσιάρχος και ο Αντώνης ο Παπαντονίου. Με τον Δημήτρη είμαστε του ίδιου συναφιού. Έχει σημασία αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι σήμερα στο μετρό, καθώς ερχόμουν, δίπλα μου καθόντουσαν δύο φοιτητές οικονομικής σχολής, οι οποίοι συζητούσαν για το μέλλον τους και το παρόν τους. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όχι, δεν μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέω, πού έχουν φτάσει οι οικονομικές σπουδές, που λίγος πολύ το ξέρουμε, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει και αυτό που συζητούσαν είναι το πώς θα βρουν δουλειά. Βέβαια, ήταν δευτεροητής φοιτητές. Δηλαδή, απέχουν, δεν είναι τελειόφυτος που λέει, λογικό είναι. Έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών. Λοιπόν, και άκουσα εκεί ότι σε σχολή έχει έρθει Johnson & Johnson και κάνει σεμινάρια. Όχι σεμινάρια. Ενημέρωση. Πώς το λένε, επαφή και τα λοιπά. Είναι, πώς το λένε οι Αμερικανοί, το λένε recruitment στα πανεπιστήμια. Έχει έρθει το χρηματιστήριο και τους έχει, ας πούμε, αναλύσει και μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Και ιστορίες. Θα σε διακόψω εδώ, δεν έρχονται από μόνοι τους. Τα φέρνουν τα πολιτικά κόμματα που είναι μέσα, οι πολιτικές ομάδες που είναι μέσα και στα πανεπιστήμια. Που είναι ανήκουν στα πολιτικά κόμματα και στα κυκλώματα κτλ. Που συνεργάζονται μεταξύ τους. Λέω, αυτά τα παιδιά τι μαθαίνουν? Μαθαίνουν ότι αυτό το πράγμα που σπουδάζουν πρέπει να το θέσουν στην υπηρεσία του οποιοδήποτε κομπιναδόρου. Έτσι. Έρχεται εκεί πέρα και, πώς το λένε, προκειμένου να βρουν δουλειά. Η έννοια της μόρφωσης και η έννοια της επιστήμης έχει χαθεί. Η επιστήμη δεν έχει να κάνει ποιον είμαι, ποιον υπηρετεί. Έχει να κάνει έχει να κάνει με ποιον υπηρετεί, ακριβώς αυτό, και ότι αυτό το πράγμα που οφείλει να υπηρετεί είναι η κοινωνία. Και όχι την επιχείρηση, ούτε τον εαυτό σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έλεγε ο James McCulloch, είναι ο πρώτος που έγραψε το TST οικονομολόγος, στην Μπριτάνικα, στην έκδοση Μπριτάνικα του 1825. Θέλω να πω δηλαδή, περιγράφει εκεί τι είναι. Και λέει ο οικονομολόγος, είναι αδιανόητο να ασχολείται με το ιδιωτικό συμφέρον. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι οικονομολόγος.
Λοιπόν, ναι. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εύχομαι. Όλος ο κόσμος θα καλά. Σας άκουσα για τον κύριο Κομιώτη που σας έδωσε τη γραμμή να μιλάτε και ναι, ναι. Σας άκουσα και πολλές φορές μετά, αλλά δεν, επειδή δεν ξέρω γράμματα, δεν αποφάσισα. Τώρα αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο. Καλά κάνατε. Είμαι 90 χρονών, 92 χρονών. Να ζήσετε. Θα ζήσω, αλλά είμαι σχεδόν κατάκριτος από τα πόδια. Τα αλλιώς καλά είμαι. Τέλος πάντως, αλλά δεν θέλω έτσι ας στεγχωρίεμαι για την κατάσταση που έχουμε στην Ελλάδα. Και να δω τι κάνετε κι εσείς που είδα. Άκουσα μια μέρα που είπε πρέπει να ο κάθε υποψήφιος βουλευτής να πάει στον κάθε άνθρωπο να τον ακούσει, να τον πει τι θέλει, τι ακούει, τι του λείπει, τα δικαιώματα αυτά. Εδώ δεν έχω πουθενά το γύρω να γίνει τέτοια. Έχετε δώσει μόνο πουθενά γερμονιά ανθρώπους. Βεβαίως. Εξαρτάται σε ποια περιοχή, για ποια περιοχή μιλάτε. Από τη Νέα Χήρο. Υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν και πολύ καλά παιδιά και μπορούν να σας βρουν. Αν δώσετε στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο αφήσετε το όνομα και τα στοιχεία σας, θα σας βρουν τα παιδιά. Κοίταξε, εγώ τώρα δεν έχω πάει σχολείο, σε δημοτικό σχολείο δεν έχω πάει. Έχω διαβάσει, έχω πάει γράμματα καλά, έτσι έγραψε τα χρηκά. Και τι σημασία έχει αυτό? Θέλω να πω ότι έχω διαβάσει, ξέρω ορισμένα πράγματα, αλλά και τις ανάγκες που έχουμε, ας πούμε, τις αλληλεγγύες που γίνονται στο κράτος το δικό μας. Αλλά θα πω κάτι. Μ' ακούς? Ναι, ναι, βεβαίως. Σας ακούμε. Έχουμε 300 βουλευτές, πρέπει να έχουμε 300 βουλευτές εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι το πώς έχουμε, είναι τι ρόλο βαράνε οι βουλευτές. Τι κάνουν. Και ρόλο δεν βαράνε, αλλά παίρνουν πόσα λεφτά, τα οποία αυτά θα μπορούσα να δώσω. Εγώ έχω από 10 χρονών που δούλεψα, πλήρωσα φόρους, πέρασα την πατρίδα. Μέχρι τα 80 μου δούλευα και παίρνω 330 το μήνα. Γιατί δεν είχα πληρώσει. Mm-hmm. Δεν πληρώνω από τους φόρους του δικού μου, δεν πληρώνετε πώς υπάρχετε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το... Ναι, ναι, απλώς ερώτηση κάνω τώρα. Ναι, το καταλάβαμε, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω, το δίκιο δεν ήταν να πάρω μια μισή σύνταξη καλύτερη. Δεν το συζητάμε, βεβαίως. Τα παιδιά, τα εγγόνια. Όλοι θα πρέπει και χωρίς διαχωρισμό σε αυτό, δεν το συζητάμε. Σε αυτό βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το γεγονός ότι δεν... Είναι πολλά που θέλω να πω. Διαχωρίζουν τον κόσμο, φανατίζουν υπέρ του ενός κόμματος, του άλλου του κόμματος, αυτά. Για όλα αυτή γίνει πόλεμος, πώς θα πάνε να πολεμήσουν αυτοί. Άλλη δεξιά, άλλη αριστερή, άλλη φασίστες, άλλη κομμούνια, άλλη ξέρω εγώ τι. Θα πάρει στον πόλεμο, πώς θα πάει ένας δίπλα στον άλλο να πολεμήσει. Γιατί φανατίζουν τον κόσμο. Μα γιατί υπάρχει το διέρη και βασίλευε, άμα δεν μας χωρίζανε, θα είμαστε... Μας χωρίζουν τα κόμματα, κοιτάνε. Κάτι τρόπο να βρουν να κατηγορήσουν τον άλλο για να πάρουν τους ψήφους. Μα αυτό πώς αλλιώς. Άμα δεν φτιάξουν κοπάδια, πώς θα γίνει διαφορετικά, πώς θα επιβιώσουν. Επειδή έχω διαβάσει και καλώς λίγο, ήδη είμαι καλός στα μαθηματικά. Έχω κάνει έναν απολογισμό από πώς βουλευτές έχει η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία, ξέρω που ακούω, που ψηφίζουν, τα ψηφίζουν. Η Γαλλία τώρα πριν από λίγο γύρω που έγινε, είχε 577 βουλευτές. Ναι. Εμείς έχουμε 360 εκατομμύρια. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάτω από 100. Εντάξει, δεν έχουν μισθό, έχουν από 10. Δεν κάνει αυτό το βιβλίο. Εντάξει, ναι, μόνο που δεν το υπολογίζουμε μόνο έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσει κανείς. Άμα κάτσουμε να τα πούμε όλα, πρέπει να μιλάμε ώρες. Ναι, το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να πάρουμε την. Το κράτος αυτό στα χέρια μας. Γιατί όσο δεν το έχουμε στα χέρια μας, θα μας συμπεριφέρονται έτσι όπως μας συμπεριφέρονται σήμερα. Και εγώ όταν ήμουν νέος, κάπου ανήκα κι εγώ, πίστευα εκεί, αγωνίστηκα, έκανα γούρους, έφαγα ξύλο, πήγα στη δικαστήρια. Προδόθηκα όμως. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε. Κυριολεκτικά προδόθηκα. Με κηρύξαν ήδη το κόμμα που ψήφιζα. Γιατί δεν τους ψήσω έναν βουλευτή, μην κυρίζα και μην κυρίζα ακόμα. Ναι, τα παιδιά μας... Όχι, καταλαβαίνω. Έβαλε τα ψηράκια και τους διώξαν. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί το λίγος πολύ το έχουμε υποστεί όλοι αυτό. Ναι, λοιπόν, και τι θα πει τα κόμματα, ας πούμε, ο ένας θέλει να κάνει πομπολισμό, ξέρω εγώ, δεν είναι καλά, είναι απόλυτα αυτός σίγουρος, είναι
κάπα στου άλλου και να κάνει την νηξιά του, φιλελευθερισμό, ξέρω εγώ. Ο άλλου και να κάνει το. Το φουφτό, πώ σου λέμε. Σοσιαλισμό, ξέρω εγώ. Τέτοι καλά κάνουν τον σοσιαλισμό. Μα δεν έχουμε δικό μα, δικά μα. Σε αυτό έχετε... Ειδικά υπάρχει ένα ελληνικό κόμμα να είναι μόνο για την Ελλάδα και να έχει ελληνικό πρόγραμμα για όλο τον κόσμο. Αυτό κάνουμε εδώ στο ΕΠΑΜ. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Να ενώσουμε τον κόσμο προσπαθούμε. Άρα. Πέρα από αριστερά, πέρα από δεξιά. Γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά που γίνονται, όλα τα εγκλήματα που γίνονται, από φανατισμό γίνονται. Σωστό είναι αυτό. Αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Το είναι σωστό. Δεν ξέρω, όχι, 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 όχι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι, έχω την ψώρα αυτή τα. Και ξέρετε γιατί υπάρχουν οι κομματικές ιδεολογίες. Γιατί πολύ απλά θέλουν να κρύψουν, δεν είναι με τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, πάρει δημοκρατία, πάρει δημοκρατία. Όχι βέβαια, επειδή ακριβώς δεν θέλουν να παλέψουν για τη δημοκρατία, σου βάζουν ιδεολογίες. Ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, μαξισμός, λενινισμός, κουραφέξαλα. Οικονομικός φιλελευθερισμός. Οικονομικός φιλελευθερισμός. Όλα αυτά είναι για να σε βάζουν να σκέφτεσαι μακριά από τη δημοκρατία. Μακριά από το στοιχειώδες, ότι το βασικό ζήτημα είναι ο πολίτης, πάνω απ' όλα ο πολίτης και φυσικά η πατρίδα. Ένα άλλο να σου πω τώρα, να με συγχωρείς τώρα, δεν ξέρω τι έχει τώρα. Η Ελλάδα είναι φτωχό μέρος. Όχι βέβαια. Εγώ πότε, σου είπα πάλι, διαβάζω και κοιτά και, πώς ας πούμε, δεν μπορώ να τα πω τώρα και τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, ξέρω ότι η Ελλάδα έχει πλούτη που έπρεπε να είναι παράδεισος. Αν ήμασταν φτωχοί... Έχει παραγωγή να βγάλει και αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφική και εργοστάσια βρυπλάκη που έχουν κλείσει όλα, τα έχουν κλείσει όλα τα αυτά τα χρόνια από 80 και μετά. Πού πάντα εργοστάσια τα μεγάλα. Σωστό, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Πήγε ο Παπαντρέου και εγώ το πίστεψα στην αρχή. Εδώ που τα λέμε όλα την αλήθεια. Θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα πάει τα κρυτακουμπήσει και σε ρετάκτηση. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάζει. Δεν ξέρω εγώ, τι να πω, δεν ξέρω. Εμείς πάντως συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί έτσι αλλιώς είμαστε ταυτισμένοι με αυτή την πατρίδα. Με αυτή την πατρίδα είμαστε ταυτισμένοι. Είμαστε σε αυτό το οργανισμό αυτό που έχετε, πώς το λέτε. Ναι, ΕΠΑΜ. ΕΠΑΜ. Ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε τη δική μας ταυτότητα, να το πούμε έτσι, απλοί πολίτες όπως είμαστε, δεξιοί και αριστεροί. Ναι, πατήτα πει δεξιός και αριστερός. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το καταλαβαίνω εγώ. Δεν το καταλάβαινα όταν ήταν νέος, μικρός. Ναι. Από τότε ήταν κι αλλιώς η κατάσταση και την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Με τον εμφύλιο πόλεμο και πουρτύτερα ακόμα και με τον εμφύλιο πόλεμο καταστράφηκαν, έμειναν στάχτια από καλύρια, καταστράφηκαμε τελείως, αν σου πω ιστορίες, καταστράφηκαμε τελείως. Φύγαμε από τα χωριά, πήγαμε στην πόλη μέσα, είχαμε κτηνοτροφία είχαμε. Έφυγαμε 200 πρόβατα από το χωριό και γύρισαμε 35. Σωστό είναι αυτό και επειδή αυτή τη στιγμή... Επειδή αυτή τη στιγμή η χώρα περνάει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της από την εποχή του 40 και μπορεί να αποτελεί πολύ χειρότερη δοκιμασία σε βάθος χρόνου από την εποχή του 40 που πολέμησαν οι παππούδες μας, να το πούμε έτσι. Τότε είναι... τουλάχιστον είχαμε και τρόπο, δεν είχαμε και τόσα έξοδα. Τώρα έχουμε και την κάποια έξοδα. Τώρα οι πόλεμοι μπορούν να γίνονται με οικονομικά μέσα. Δεν χρειάζονται δεν χρειάζονται στρατιωτικά μέσα να σου κάνουν πόλεμο σήμερα. Είναι ντεμοντέ. Λοιπόν, δίνουμε τη δική μας μάχη. Έτσι όπως δώσαν οι παππούδες μας πάνω στα βουνά το 40, δίνουμε σήμερα τη δική μας μάχη, μόνο που δεν είναι στα βουνά, είναι παντού. Στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, παντού. Μα εδώ πρέπει να έχεις επαφή με ανθρώπους. Με αυτό το έχω πει και στα κόμματα. Έχω πάρει από όλες όλα τα κόμματα, έχω πάρει από βουλευτή τηλέφωνο, την έχω ρωτήσει. Αλλά έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω κανέναν εγώ. Τους λέω τα... Μη σαν ανησυχία. Δεν κάνω. Εμείς θα κάνουμε, λέει ο ένας. Εμείς τώρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, λέει θα κάνουμε. Θα τα δεις, θα δεις. Το είδαμε. Αν πιθάρω εγώ. Τι τα παιδιά μου. Έχετε δίκιο. Έχω δίκιο, αλλά πού θα το βρω. Θα το φτιάξουμε μαζί. Δεν είναι καλό. Δεν θα μας το δώσει κανένας, θα το πάρουμε. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω όμως με αυτό, εκτός
εμείς πάντως. Όχι, εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του. Εμείς πάντως δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Θέλουμε και εσάς. Θέλουμε και εσάς παρέα. Τώρα λεφτά να πάρω τα φάρμακά μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. 338 παίρνω. Το ξέρω, γιατί ξέρω και τους δικούς μου γονείς. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις πώς ακριβώς έχει γίνει. Αγωνιστήκαμε σκληρά. Περιτήσαμε την πατρίδα. Αγωνιστήκαμε. Πληρώσαμε φόρους. 38 φόρους. Μας φορολογούσαν και τότε. Είχαμε 30 χρόνια βάζαν και πυφτικά και τα πήγαιναν να έρθαν μας στην Αθήνα και μου τα βάζαν διατίμηση. Ήταν 100 γραμμές στην ομάδα. Εγώ έπαιρνα 40. Δεν ήταν φόρος αυτός. Βέβαια. Ναι, και αυτά πάραν στο κράτος. Και το κράτος λέει άλλος πλήρως, εγώ δημόσιο πάντως λέω ότι πλήρως. Δεν έχω τίποτα από τον κόσμο, χρειάζεται και δημόσιο πάντων. Δεν είναι η κορή, δεν πηγαίνουν στους δημόσιους πάντων, αλλού πηγαίνουν. Και σκουπίζαμε τον Ιδρώτα με τον Μαλίκη. Αλλού πηγαίνουν. Να έχουμε και εμείς εδώ για να ταλίζουμε τον κόσμο και να τις πληρώνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να, άμα δεν τα φτιάξουμε τώρα, χαθήκαμε. Άλλο, με συγχωρείς τώρα που είσαι καθυστερό. Το 87 πήγα στην εφορία. παρέδωσα πινακίδες από το αυτοκίνητο και ήταν στις έντονες του ταμείου και το ταμείο και εγώ δεν είχα παραγράφει τους και δεν ήξερα και φοβάμαι. Και μου στέλνει το ταμείο να πληρώσει την καλή κυκλοφορία που είχα παραδώσει τις πινακίδες και τα χρώσταγα. Και μου λέει αστυνομία πήγε δική σου τότε και πήγα και βρήκα δύο υπαλλήλους σε ένα μικρό δωματιάκι που πέρναν που είχα τις πινακίδες που δεν χρειάζεται να είναι κανένας εκεί. Γιατί τότε δεν παρέδωναν πυρακίδες, σπάνια παρέδωνα. Αν παρέδωνα ένα στο μήνα, ξέρω εγώ, να πάει ένας υπάλληλος από τη μέση. Βρήκα δύο υπάλληλοι μέσα έπαιζαν πάμπλοι. Να σας παρακαλέσουμε κάτι, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Να δώσουμε και λόγο και σε κάποιον ακόμα ακροατή. Ευχαριστούμε πάντως που πήρατε. Εδώ κατηδίαν. Βεβαίως. Και ένα μαγνητόφωνο να τα γράψω. Να είσαι καλά. Αντίο και ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς να συνεχίσουμε. Έχουμε κάποια μηνύματα στο email. Κύριε Κασάκη, γεια σας. Μας λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Ρόδο. Σας παρακολουθώ στενά τα δύο τελευταία χρόνια. Πραγματικά λέτε σωστά και λογικά πράγματα και σας υποστηρίζω με όλη μου την ψυχή. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, αλλά και πρόταση ταυτόχρονα σχετικά με την αναγκαιότητα της συμμετοχής στην ψηφοφορία στις εκλογές. Στις ομιλίες σας στα διάφορα μέρη όπου φανίζεστε, δεν έχετε μιλήσει σχεδόν ποτέ για την αναγκαιότητα και τη σημασία που έχει για τον κάθε πολίτη η συμμετοχή του στην ψηφοφορία στις εκλογές. Δεν πρέπει δηλαδή να απέχει από αυτή τη διαδικασία, διότι έτσι δίνει το δικαίωμα στον άλλον να το επιβάλλει τη δική του άποψη χωρίς τη δική του έγκριση. Και άρα, αυτός που δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία δεν έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται για το αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Προτείνω λοιπόν κάποια στιγμή να κάνετε μια εκπομπή σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και στις ομιλίες, τόσο τις δικές σας όσο και των στελεχών σας, να αναφέρεστε πιο συχνά στη σημασία της συμμετοχής του κάθε πολίτη σε εκλογές. Έχεις μιλήσει γι' αυτό και έχεις μιλήσει πολλές φορές και προεκλογικά. Και προσπαθούμε να μιλήσουμε όσο είναι. Φυσικά και πρέπει να συμμετάσχουμε. Προς Θεού, μην πέσουμε στην παγίδα της πολιτικής αδιαφορίας, που μάλιστα εμφανίζεται για ορισμένους ως επαναστατική πράξη, γιατί αυτό ακριβώς αυτή η πολιτική αδιαφορία ανεβάζει τους Χίτλερ στην εξουσία. Έτσι. Το έχει κάνει μέχρι τώρα στην ιστορία. Το υπάρχουν σύστημα πολιτικών. Το έχει κάνει στην ιστορία πάρα πολλές φορές. Μα λέω. Εγώ λέω. Μα ποιος θέλει την πολιτική αδιαφορία. Πώς πέτυχε ο Χίτλερ να ντύσει με αυτές τις σφαίρες, το λες τις μαύρες ή τις θεοπράσινες. Τόσα εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια Γερμανούς να σφάξουν ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς. Η πολιτική αδιαφορία. Η πολιτική αδιαφορία. Αυτό είναι που οδήγησε. Γιατί δεν ήταν όλοι αυτοί Ναζί. Σε αυτό πρέπει να απαντάμε στην ερώτηση ποιον ευνοεί η πολιτική αδιαφορία. Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε όλοι στον εαυτό μας. Και βεβαίως, επειδή ακούω ορισμένους, ας πούμε, που μερικές φορές που συζητάμε, ας πούμε, η πολιτική δεν με αφορά. Ναι, αλλά η πολιτική ασχολείται μαζί σου. Δεν είναι ότι τα προβλήματα της όμως σε αφορούν. Τα προβλήματα της όμως σε αφορούν. Σε αυτό εγώ είμαι πολύ πιο σκληρός. Εγώ όταν ακούω άνθρωπο ο οποίος μου λέει εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, του λέω πρέπει να είσαι πολύ μη. Γιατί μου λέει γιατί εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι. Όταν μου λες ότι, δεν ασχολείσαι με την πολιτική, είναι σαν να μου λες ότι δεν ασχολείσαι με τη ζωή σου. Προφανώς. Προφανώς. Και νομίζω ειδικά σήμερα. Όχι μόνο, καταστρέφεις και ζωές άλλων. Και εγώ έχω βρεθεί σε αδίέξοδο.
Δηλαδή στο να μην μπορώ να ψηφίσω κάτι το οποίο να με κάνει. Άλλο αυτό. Έτσι. Άλλο αυτό. Και άλλο να έχω πολιτική σκέψη. Πρόσεξε. Μισό λεπτό. Αλλά ήταν ενσυνείδητη επιλογή αδιεξόδου. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν σαφέστατα αδιεξόδου για μένα. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι δεν έπασα την πράξη. Μα το έχει ο κόσμος σήμερα. Είναι βλακεία. Είναι δηλαδή η απελπισία που σε οδηγεί όταν πλέον οι επιλογές σου είναι τόσο κλειστές. Ώστε πλέον περιορισμένες, ώστε δεν έχεις αυτή την επιλογή. Αλλά ιδιαίτερα σήμερα δεν υπάρχει λόγος. Όχι, το λέω ιδιαίτερα σήμερα. Σήμερα ο κόσμος μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, σε τέτοια διέξοδα, ίσως επειδή δεν γνωρίζει το ΕΠΑΜ. Γιατί κάποιος ο οποίος θα γνωρίζει το ΕΠΑΜ δεν νομίζω ότι του λύνονται τα διέξοδα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν γιατί αν και, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις επαφές μας με όλο τον κόσμο που κάθεται να μας ακούσει. Οφείλω να ομολογήσω σήμερα η έννοια της οργάνωσης. Τη συλλογικότητα. Είναι ωραίο ο νεολογισμό. Είναι, μα το έφεραν. Συλλογικότητε, διαφορετικότητε. Δεν την αντέχω αυτή τη λέξη. Ναι, τέλο πάντων. Οι συλλογικοί φορεί, δηλαδή, αν θέλετε, οι συλλογικοί εκπρόσωποι, ας πούμε, του λαού, οι κοινωνικών τάξεων, κοινωνικών στρωμάτων, αλλά και το ίδιο το κράτο, ειλικρινά εμπίπτει στον ορισμό που έδινε περί οργανώσεω ο Λεμπέση, ο Ευάγγελο Λεμπέση, στο εγχειρίδιον περί βλακεία ή περί βλακών. Έλεγε. Ο συνασπισμό των βλακών εντάφθα είναι μηχανική οργάνωση βάση της αρχής της ελαχίστης προσπαθίας προς αντιμετώπιση ισχυρότερας δυνάμεως εις το πρόσωπο των ολίγων ή του ενός. Η οργάνωση αυτή περιορισμένης εκτάσεως καλείται κοινωνιολογικός κλίκα. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, επειδή κυριάρχησε η βλακεία, κοινωνιολογικά θα το λέγαμε μικροαστισμός, να το λέμε πιο επιστημονικά σωστή. Σωστά, δηλαδή, επειδή κυριάρχησε, γι' αυτό και τα σωματεία, τα συνδικάτα, τα κόμματα, όλα μετεξελίχθηκαν σε κλίκες. Και εμείς αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο της κλίκας. Επιστημονικά λέγεται φορές. Κοφότητα. Κοφότητα, ναι, νομικά. Οι δικαστές το λένε, αλλά να παλάσσε για κοφότητα. Στις δικές μας επιστήμες, ας πούμε, λέγεται μικροαστισμός. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμερα, ναι, λέγεται, δεν μπορούν να λένε βλακεία. Απαλά σε λόγο βλακεία, σου λέει απαλά σε λόγο κοφότητα. Λοιπόν, ακριβώς. Για να μην προσβάλλετε και αυτό, ναι, που απαλλάσσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι που περιμένουν στην τέτοια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το να μετατρέπεται εύκολα σε κλίκα μια οργάνωση, ας πούμε, που προσπαθεί κάτι. Και το βλέπουμε παντού. Από τους εξορεαστικούς πολιτιστικούς συλλόγους, ας πούμε, που υπάρχουν, τις εθνικοτοπικές οργανώσεις, μέχρι τα πολιτικά κόμματα, λοιπά, σωματεία, συνδικάτα κτλ. Πόσο εύκολα μετατρέπονται σε κλίκα, ναι, πλέον με τη σύμφωνη γνώμη των μελών. Των μελών. Δηλαδή, γιατί δεν είναι το θέμα. Από παλιά υπήρχαν οι γραφειοκράτες, οι τυχοδιώκτες, οι επαγγελματίες, ψεύτες, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, οι απατεώνες. Αλλά υπήρχε πάντα αντίσταση από το κοινωνικό σώμα. Σήμερα υπάρχει ένα. Ήξερε πώς να τους θέσει στο περιθώριο και ήξερε να τους αναγνωρίσει πιο εύκολα. Παίζει και αυτό ρόλο. Γι' αυτό και λέω ότι ο μεγάλος αγώνας που γίνεται δεν είναι μόνο ενάντια στην ισχύ του καθεστώτος, αλλά και ενάντια στην βλακεία κατά του Λεμπέση ή μικροαστισμός, όπως λέμε. Στα οικονομικά. Στα οικονομικά και στις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα. Ένας άλλος φίλος, έτσι να προλάβουμε και το δεύτερο μέχρι να κλείσουμε, μήνυμα που μας έχουν στείλει. Καλησπέρα σας, είναι ο φίλος ο Άγγελος. Αναφορικά με τις θέσεις του ΕΠΑΜ, κύριε Καζάκη, επιθυμώ να κάνετε μια αναφορά ανάλυση για τις σχέσεις του κράτους ιδιωτικών διεθνών εταιριών την επόμενη μέρα της διαγραφής του ελληνικού χρέους. Έχετε προχωρήσει ήδη σε κάποια τέτοια ανάλυση? Για ποιους λόγους να παραμείνουν εντός Ελλάδας και να μην μεταφέρουν την έδρα τους σε κάποιο άλλο κράτος? Θα υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα, ώστε να διατηρηθούν οι τωρινές θέσεις εργασίας? Υπάρχει καταγεγραμμένο σε κάποιο έγγραφο πιο αναλυτικά το σχέδιό σας όταν θα είστε μέρος του πολιτικού συστήματος? Πώς θα αποτρέψετε τις σκοπιμότητες εντός του κόμματός σας και θα κρατήσετε τη βάση σας πιο καθαρή? Πιθανόν να μην είναι το αντικείμενο της σημερινής σας εκπομπής. Παρακαλώ, ενημερώστε πότε και αν πιθανόν θα κάνετε μια αναφορά. Αναφέρεται σε πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, να ξέρετε εκεί, φίλε, ότι έχουμε αναφερθεί πολύ αναλυτικά σε αυτό. Αν μπείτε στο προσωπικό μου blog και κάνετε ένα ψάξιμο, θα δείτε πάρα πολλές αναφορές και αναλύσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, να ξέρετε ότι δεν έχουμε ανάγκη τις πολυεθνικές. Καμία χώρα και δεν κυρίως, έχει ανάγκη τις πολυεθνικές. Και κυρίως σε εμπορικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εντελώς αχρίαστες. Αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι τεχνολογία αιχμής
που κυρίως τις έχουν οι πολυεθνικές. Δηλαδή, για να μπορεί, μέχρι και εσύ να αναπτύξεις τη δική σου τεχνολογία έχνης και τεχνογνωσία. Την βιομηχανία R&D, Research and Development, όπως λέγεται στη διεθνή γλώσσα. Λοιπόν, μέχρι να την έχεις, πιθανόν να χρειαστείς να την πάρεις. Αλλά αυτό γίνεται πρώτο. Παραγωγικές όμως. Γίνεται πώς. Όχι περάστε κύριοι, μπάτε σκυλιά, λέστε και αλεστικά μη δώστε, αλλά με τις συγκεκριμένες μελέτες που εκπονείς εσύ, σαν κράτος δηλαδή, στους τομείς που σε ενδιαφέρουν, με τον τρόπο και τους όρους και τις συνθήκες που σε ενδιαφέρουν. Και βγαίνεις μετά στις αγορές και λες, ποιος ενδιαφέρεται. Να είσαστε απόλυτα σίγουρος, και αυτό το ξέρω από εμπειρία, το ξέρω από προσωπική εμπειρία, ότι θα βρεθούν εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Προσέξτε, υπάρχουν εταιρείες εκεί έξω που ανάλογα με το ποιοι όροι την έχω κάνει αυτή τη δουλειά για εταιρείες τέτοιες στις διεθνείς αγορές, μπαίνεις σε κάθε αγορά με τους όρους που σου έχουν βάλει οι κυβερνώντες. Εάν οι κυβερνώντες είναι με το χέρι απλωμένο και σου λέει εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν, μπαίνεις με τους όρους αυτούς και βγάζεις αυτά τα κερατιάτικα που πληρώνεις στο πολιτικό σύστημα από τα υψηλότερα ποσοστά κέρδους που παίρνεις από αυτή τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους που παράγει η χώρα, υψηλότερο και από τη Βουλγαρία. Είμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό κέρδους απόδοση για τις μεγάλες εταιρείες. Γιατί αυτό συμβαίνει? Γιατί έχουμε αυτό το παλιό σύστημα που έχουμε. Πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη Νότια Κορέα, το θαύμα της Νότιας Κορέας. Φυσικά. Έτσι. Αλλά εδώ που θέλει σημασία, έχει σημασία. Αν είσαι πιο οργανωμένο κράτος και λες, κοιτάξτε κύριοι, εδώ δεν θα μπείτε με τον τρόπο που θέλετε και όπως θέλετε, θα μπείτε εκεί που θέλω να μπείτε, εκεί που θέλω και εγώ, θα μου δώσετε αυτή την προστιθέμενη αξία που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και φυσικά θα κερδίσετε. Δεν το συζητάμε, αλλά θα εκπαιδεύσετε προσωπικό, θα μου αφήσετε τεχνολογικό αποτύπωμα στην οικονομία, θα αυξηθεί δηλαδή η προστιθέμενη αξία για μένα και μάλιστα στην προοπτική της οικονομίας. Μόνο έτσι δέχομαι. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θα το πετύχω, μπορώ να το πετύχω και με άλλους όρους αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι το έκανε η Ταϊβάν. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν. Έτσι το έκανε η Ταϊβάν, εκμεταλλευόμενη τις ειδικότερες σχέσεις που έχει με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι εταιρείες δεν στείνονται. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, ακόμη και στη Μαλαισία τώρα. Στη Μαλαισία! Mm-hmm. Η Μαλαισία είναι μια χώρα που μόλις προσφάτως βγήκε από το μεσαίωνα. Πώς βγήκε? Λέγοντας πολύ απλά ότι, κοιτάξτε κύριοι, θα έρθετε εδώ μέσα να κάνετε δουλειά, για τις πολυεθνικές βεβαίως, αλλά στους τομείς που θα επιλέξει το κράτος, δηλαδή με βάση ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που λέει σε αυτούς τους τομείς, και καμία πολυεθνική δεν θα έχει, θα το κάνετε με κοινοπραξία, είτε με το κράτος, είτε με ιδιώτες στη χώρα μέσα. Αλλά εσείς θα έχετε μέχρι το 49% στον έλεγχο της επιχείρησης. Μάλιστα, η Fraport που πήρε το αεροδρόμιο σε ανάλογη κοινοπραξία στη Μαλαισία, είναι στα δικαστήρια για το κράτος, εκεί ανακάλυψε ότι ενώ μεν τυπικά η Fraport είχε το 49% της κοινοπραξίας, μέσω άλλων εταιριών οικονομικών ή μέσα στη Μαλαισία έλεγχε την πλειοψηφία. Το ανακάλυψε το κράτος και την έχει στα δικαστήρια, της έχει τραβήξει ένα πρόστιμο χοντρό και τώρα η κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ είναι σε διαπραγματεύσεις να δει πώς θα γλιτώσει το πρόστιμο η Fraport για να μην βυθιστεί για πάντα αυτή η εταιρεία. Θέλω να πω δηλαδή, αν θέλεις, το κάνεις και σου φέρνει, σου έχεις τα πλεονεκτήματα. Αυτό που λέω δεν είναι κανένα τρομερό πράγμα. Όποιος έχει διαβάσει. Μα είναι απλή λογική. Τα οικονομικά βιβλία, για παράδειγμα, που έλεγαν προηγουμένω σε μια άλλη εκπομπή, του Αθανάσιου Κανελόπουλου, υπουργού του Καραμαλή, της κυβερνήσης του Καραμαλή, υπουργού οικονομικών. Λοιπόν, τα βιβλία του, που τα διάβαζα εγώ σαν φοιτητής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό λέει. Και αυτό αναλύει ότι οποιοδήποτε άλλος τρόπος εισαγωγής ξένων επενδύσεων σε μια χώρα είναι απόλυτα καταστροφικός. Είναι σε βάρος της χώρας. Ακριβώς. Και μάλιστα ασκούσε κριτική στο μοντέλο προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου που ακολουθούσε μέχρι τότε η Ελλάδα με τους απεικιοκρατικούς νόμους. Τον 23-67 του 1953. Με βάση τον οποίο. Που έχει υπερσυνταγματική ισχύ. Βεβαίως. Και με βάση τον οποίο έγινε η σύμβαση με τη Fraport. Ναι. Έτσι. Λοιπόν,
δεν είμαστε υποχρεωμένοι και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Εάν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που το κάνανε πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν κερδίζουμε εμείς. Οι πολυεθνικές κερδίζουν και μάλιστα και με τεράστιες εξαγωγές κεφαλαίου και κερδών προς το εξωτερικό. Και το πολιτικό προσωπικό που χρηματίζεται από αυτές. Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Αυτό το πολύ απλό βέβαιος θα πρέπει να έχεις σταθερούς κανόνες. Για μας, ο βασικός φορέας, αν το πούμε έτσι, μοχλός μάλλον, ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξη, πέρα από το κράτος που πρέπει να αναλάβει το ρόλο στις μεγάλες οικονομικές επιφάνειες επενδύσεις, που θέλεις μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου, αν θέλεις και πολύ μακροχρόνια απόδοση, δηλαδή θέλεις πολλά χρόνια για να σου αποδώσει, οπότε δεν θα βρεις εύκολα ιδιώτη επενδυτή, ναι, να τραβήξει το δίκτυο, εκτός και αν κάνεις τη γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που δίνεις από το κρατικό μονοπόλιο, περνάς στα ιδιωτικά μονοπόλια. Δεν θέλουμε τέτοιο. Προς Θεού. Λοιπόν, ειδικά και τα κοινωνικά αγαθά ή τα δημόσια αγαθά. Τότε αλλά δεν έχεις κανένα όφελος τότε. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε είναι κανόνες σταθερούς και ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα τι εννοώ? Δηλαδή ασχολείσαι με την επιχείρησή σου. Εμείς μας ενδιαφέρει ο επιχειρηματίας να ασχολείται με την επιχείρησή του, να είναι ταυτισμένος με την επιχείρησή του. Δεν μπορείς να έχεις επιχειρηματίες επενδυτές, δηλαδή οι οποίοι απλά το μόνο που κάνουν είναι να έχουν πάρει πακέτα μετοχών και να χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις σαν χρηματιστικό είδος. Δεν θέλουμε τέτοια επιχειρηματικότητα. Αυτή η επιχειρηματικότητα βλάπτει την οικονομία σοβαρά, την υγεία της οικονομίας. Λοιπόν, δεν θέλουμε γι' αυτό κιόλας οι πολυεθνικές που θα μπορούμε να έχουμε σχέσεις ή με τις ξένες εταιρείες ή ξένους επενδυτές, θα είναι πάντα με ονομαστικοποιημένη συμμετοχή και μετοχή. Και σας πληροφορώ ότι το έκανε η Ελλάδα το 1950 αυτό. Ονομαστικοποίηση των μετοχών. Γιατί να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Έτσι, ούτε offshore, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Να ξέρουμε ποιος είναι και τι γίνεται. Και άρα να ξέρουμε από πού έρχονται τα κεφάλαια, τι ισοκεφάλαια είναι αυτά και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τέλος πάντων δεν θέλουμε να γίνουμε ελντοράντο του κάθε απατεώνα απανταχουγής, ούτε του κάθε ένα που θέλει να ξεπλύνει χρήμα. Πού είμαστε σήμερα. Έτσι, βεβαίως. Γιατί και η δική μας είναι σε εμπλοκή με αυτά τα κυκλώματα. Εμείς δεν έχουμε λόγο. Και χρειαζόμαστε και αυτό που είπες πριν για το θέμα της καινοτομίας και της νέας επιχειρηματικότητας. Πολύ απλά, να το πούμε με δύο απλά λόγια. Βγαίνουν επιστήμονες σήμερα από τα πανεπιστήμια. Υπήρχε ένας χημικός μηχανικός. Έχει μία ιδέα επάνω στο αντικείμενό του. Βρίσκει έναν οικονομολόγο, βρίσκει άλλον έναν νομικό, στείλουν μία επιχείρηση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να το κάνει η τράπεζα. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, δεν το συζητάω. Απλά θέλω οι νέοι να σκέφτονται σε αυτή τη στιγμή. Να μπορεί να πάει κάποιο με μία εξαιρετική ιδέα. Και εκεί η τράπεζα να μην σκεφτεί πόσο θα του δώσω και πόσα θα οικονομήσω από αυτήν την ιστορία, αλλά να του στήσει την επένδυση στο σύνολό του. Να το υποθηκεύσω. Βεβαίως. Αλλά ακόμη και με την καλή περίπτωση, όπως ισχύει, ας πούμε, για παράδειγμα σε ορισμένες χώρες, όπου το ρίσκο το αναλαμβάνει και η τράπεζα όταν σε χρηματοδοτεί, ναι, για κεφαλαϊκή ενίσχυση. Έτσι. Λοιπόν, ακόμη και εκεί, εγώ θέλω ένα τραπεζικό ίδρυμα που να μπορεί να το βοηθήσει και σε επίπεδο επιχειρησιακής συγκρότησης και σε επίπεδο τεχνικό και σε επίπεδο business plan και marketing plan, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Πακέτο. Για να μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του. Βεβαίως, εκτιμώντας εάν είναι αυτό. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μόνο μια δημόσια τράπεζα. Ναι. Γιατί η δημόσια τράπεζα θα ξέρει σε ποιον τομέα θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα και για ποιο λόγο θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Και με αυτή την έννοια να σπρώξει, πώς να το πούμε, νέο επιχειρηματικό αίμα σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Και όχι μόνο και γενικά με κριτήριο το κέρδος. Πόσο μου αποδίδει. Όχι μόνο να πάρει δηλαδή, το ρίσκο για το κέρδος, αλλά γιατί αυτό θα έχει αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο. Μα αυτό πρέπει να το λύσουμε, ότι είναι και μέρος, είναι και ένα από τα μέρη του προγράμματος που πρόβαλε το ΕΠΑΜ. Η δημιουργία τραπεζών που να έχουν ένα ειδικό και συγκεκριμένο σκοπό λειτουργίας. Σωστό. Έτσι. Και να λειτουργούν περισσότερο ως venture capital, δηλαδή σαν ένα, πώς να το πούμε, μικτή. Όχι, venture capital είναι εταιρείες που διαθέτουν κεφάλαια. Ναι, για την βάζω εγώ εταιρείων. Το κεφάλαιο και άλλος. Βεβαίως, όχι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Όχι. Ας υπάρχουν και ιδιωτικο-οικονομικά, δηλαδή θέλω να πω, ας υπάρχουν και εταιρείες ή τράπεζες που λειτουργούν φυσικά με τραπεζικούς κανόνες άλλους. Εννοείται. Και όχι με αυτό το κογλυφικό σύστημα, αλλά να υπάρχουν και δημόσιο τραπεζικό βραχείο, σε ειδικού σκοπού, για παράδειγμα για μικρομεσαίου, για τη βιομηχανία, για την αγροτική οικονομία, για του επαγγελματίε κτλ., που να έχουν στόχο και να δουλεύουν με βάση το
κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή να δίνεται έμφαση σε εκείνους τους τομείς που εκτιμά η κοινωνία ή αν θέλεις το σχέδιο ανάπτυξης μιας χώρας, ότι έχουμε σοβαρά ελλείμματα και πρέπει να δοθεί έμφαση. Εκεί ακριβώς πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό που χρειάζεται ένας δημόσιος βραχίωνας, τραπεζικός βραχίωνας ειδικού σκοπού και όχι εμπορικό σούπερ μάρκετ πιστωτικών προϊόντων. Ακριβώς, όπως αυτό που συζητάγαμε πριν, που βλέπαμε τη νέα τεχνολογία που αναπτύσσει η Ρωσία στα σκάφη άμεσης επέμβασης. Ναι. Έτσι, μία τράπεζα η οποία θα έρθει να ενισχύσει τα ναυπηγεία. Αυτό του τύπου ανάπτυξη, ας πούμε, τον τρόπο ανάπτυξη, όχι βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, το θέλουμε, ήταν η βάση ανάπτυξη του ιαπωνικού καπιταλισμού. Mm-hmm. Αυτό που συζητάμε. Έτσι, με τα ζαϊμπάτσου και τα κεϊρέτσου. Δηλαδή, η δυνατότητα να συμπράξουν πολλοί με στήριξη ενός χρηματιστικού ομίλου για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Συνήθως ο χρηματιστικός όμιλος αυτός είχε στήριξη από το κράτος. Είχε άμεση συμμετοχή στο κράτος. Αυτό έγινε στο τέλη του 19ου αιώνα και τεινάχτηκε η ιαπωνική οικονομία και στη βάση αυτή στηρίζεται ακόμη η ιαπωνική οικονομία. Γι' αυτό κιόλας δεν έχει πάθει ζημιά. Δεν έχει πάθει τη ζημιά, ας πούμε, που έχουν πάθει οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι. Μα οι Ευρωπαίοι ακολουθήσανε, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή. Δεν πάμε να μιμηθούμε μοντέλα, πάμε να διδαχτούμε από αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται επιστήμονες. Κοιτάς, παίρνεις κάποια θετικά πράγματα, κάποια που ταιριάζουν σε σένα, αν μπορείς να τα εφαρμόσεις. Να, γιατί είναι θάνατος αυτό που κάνουν στα παιδιά μας στα πανεπιστήμια, στα οικονομικά πανεπιστήμια. Αντί να τους μαθαίνουν να μελετούν τις οικονομίες και από εκεί να αντλούν εμπειρία και να είσαι επιστήμονες. Σε μαθαίνουν. Πώς θα προπλασαριστώ εγώ για να με πάρει Johnson & Johnson ή τάδε πολυεθνική κτλ. Για να κάνω τετριμμένα πράγματα. Και το μόνο που να με ενδιαφέρει είναι το εξτρέ του μετόχου. Δηλαδή είναι, τι να πω, δηλαδή υποβιβασμός μέχρι αηδίας αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι το εξής, ότι αυτά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν σε μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή γρήγορα αναπτυσσόμενοι με αυτό το χαρακτήρα. Γι' αυτό κιόλας, για όσους έτσι σπουδάζουν οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα, θα ήταν πραγματικά, εγώ το λέω στο παιδί μου, ας πούμε, που είναι στην ΑΣΟΕ, του λέω το εξής, επειδή θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, του λέω το εξής, αν θες να κάνεις μεταπτυχιακά, ας πούμε, στο εξωτερικό, αντί να πας στη Δύση, σε όλα αυτά τα γνωστά πανεπιστήμια, ναι. Πήγαινε στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Ανατολή. Τουλάχιστον εκεί είναι επικεντρωμένη στην πραγματική οικονομία και όχι στις φούσκες. Το πώς θα διαχειριστώ φούσκες για να οικονομήσω. Ακριβώς. Και να μετατρέψω, ας πούμε, την πραγματική οικονομία σε αριθμολαγνία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έστω και αν διαφωνείς, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία, αλλά ασχολήσου, απέκτησε εμπειρική σχέση με την οικονομία, να ξέρεις δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, για να μπορέσεις να είσαι επιστήμονας. Διαφορετικά, τεχνίτης είσαι και μάλιστα δευτέρης κατηγορίας. Μην το συζητάς σήμερα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, είναι λογική σχολείου. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί στα επόμενα χρόνια να υπάρχουν τα πανεπιστήμια. Όπως τα πάμε, τέλος πάντων, επειδή έχει περάσει η ώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω πέφτουν βροχή. Να πούμε ότι όποιες ερωτήσεις δεν έχουμε προλάβει θα καταγράφονται. Καταγράφω και θα συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Μην ανησυχείτε. Έτσι το κάναμε πάντα, θα το κάνουμε και τώρα και βέβαια θα επανερχόμαστε κάθε φορά που χρειάζεται να εξηγήσουμε περισσότερο κάποια πράγματα για τα ζητήματα που σας αφορούν, μας αφορούν όλους. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Από όσους μας ακούσατε, αύριο την ίδια ώρα, 2 με 4, όπως και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.